Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας στις παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Δεκεμβρίου και είναι μια μέρα με αρκετά βαριά επικαιρότητα, η οποία από χθες το βράδυ είναι γνωστή και αφορά αυτό το περιστατικό με τον 30χρονο αστυνομικό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε Ερντογάν, έχουμε οικονομική επικαιρότητα. Δημήτρη Στούμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα. Και να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, δεν έχουμε πολιτικούς μαζί μας. Έχουμε δημοσιογράφους και όχι μόνο. Λοιπόν, Αλεξία Τασούλη. Καλησπέρα, Αλεξία. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λευτέρης Κουσούλης, ο πολιτικός μας αναλυτής. Λευτέρη, ευχαριστούμε. Κύριε Κουσούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Λάμπρος Καλαρίτης. Λάμπρο. Καλησπέρα. Και εσύ μαζί με την Αλεξία θα μας βοηθήσετε πολύ σε όλο το κομμάτι βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών και της επίσκεψης Ερντογάν. Ο κύριος Γιώργος Καλιαχμάνης, καλησπέρα σας. Αστυνομικός, εκπρόσωπος, συνδικαλιστής εδώ και πολύ καιρό και ένας από τους ανθρώπους που τον βλέπουμε τακτικά και συνήθως όχι για ευχάριστα πράγματα, κύριε Καλιαχμάνη, για δυσάρεστα, όπως το χθεσινό. Να σας δώσουμε τις ευχές μας και τη συμπαράστασή μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Στον άνθρωπο που δίνει τη μάχη για να κρατηθεί είναι στη ζωή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση πολύ για τον 30χρονο αστυνομικό. Πάρα πολύ κρίσιμη, από ό,τι είδα τώρα βγάλαν και μια διαταγή από το κέντρο επιχειρήσεων για όποιος συνάδελφος μπορεί να δώσει αίμα, να πάει να δώσει αίμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά για αυτόν τον συνάδελφο που πήγε να βγάλει το ψωμί του, που πήγε εκεί για να προστατεύσει τον Έλληνα τώρα πολίτη και αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει. Και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ευχή μας οι επιστήμονες να κάνουν ό,τι καλύτερο δυνατόν. Ευχή μας να βοηθήσει και ο Θεός. Για όσους από εμάς πιστεύουμε. Λοιπόν, Χρήστος Μέγας. Καλησπέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα μας βοηθήσει. Έχουμε ασφαλιστικό. Έχουμε θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους. Τις αυξήσεις που ετοιμάζονται. Τις αυξήσεις από 1η-1η του 2024, αλλά σημασία πριν απ' όλα είναι η υγεία. Πάνω από την υγεία είναι η κοινωνική ηρεμία. Ναι. Πάνω απ' όλα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος για να προσφέρει στην κοινωνία και στην οικογένειά του. Λοιπόν, τώρα υπάρχει προφανώς μεγάλη, εκτός από τη μεγάλη θλίψη για αυτό που συνέβη, υπάρχει και μεγάλη οργή, πρέπει να πω. Γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο έχουμε 2 νεκρούς, να θυμίσω. Τον Άλκη στη Θεσσαλονίκη, εδώ το καλοκαίρι που μας πέρασε με τους Κροάτες οι οποίοι κατέβηκαν και με ένα έγκλημα το οποίο ακόμα, το Μιχάλη, ο οποίος ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος είναι ο δολοφόνος του. Και τώρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, ελπίζουμε να καταφέρει να ζήσει. Χουλιγκανισμός, είναι μόνο χουλιγκανισμός, είναι και άλλα πράγματα. Θα το δούμε, θα το κουβεντιάσουμε, θα το συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα που συζητάει σήμερα όλη η Ελλάδα, ανεξάρτητα αν παρακολουθεί ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, αυτό φεύγει από τα αθλητικά. Εδώ είναι θέματα του κοινού ποινικού δικαίου. Κύριε Καλιαχμάνη, έχουμε κουραστεί να ακούμε, όσοι είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, να ακούμε εξαγγελίες για μέτρα. Πολλά μέτρα, θα καταργηθούν οι σύνδεσμοι, θα υπάρχουν κάμερες, θα υπάρχουν ποινές κλπ. Εν τούτης αυτό να συνεχίζεται και να φτάνουμε σε περιστατικά σαν το χθεσινό, που πάνω κάτω είδαμε στα ρεπορτάζ την προηγούμενη ώρα πώς έγινε. Θα θέλαμε να ακούσουμε και εσάς, που είστε στη μία πλευρά αυτής όλης της ιστορίας, εκπροσωπώντας τους αστυνομικούς. Όπως είπατε, είδαμε πολλές φορές να παίρνονται μέτρα. Λύσανε σύνδεσμοι, γίνανε έρευνες μέσα στις συνδέσμους, αστυνομικές έρευνες, και απέδειξαν ότι αυτοί οι σύνδεσμοι ήταν λιμέρια και άντρα ανομίας. Ήταν χώροι που μέσα εκεί είχαν μολότοφ, είχαν ρόπαλα και από εκεί κάνανε εξορμήσεις. Η αστυνομία, ύστερα από εξαγγελία του Πρωθυπουργού, μπήκε πάλι στα γήπεδα, λάθος μεγάλο, αν θέλετε την άποψή μου, και βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτό. Άρα τι πρέπει να γίνει? Εδώ μιλάμε για μία επίθεση η οποία είναι δολοφονική. Δολοφονική. Δηλαδή. Και μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Μην κρυβόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη εγκληματικών οργανώσεων που δρούν εκεί. Με τους φιλάθλους, με τους οπαδούς, εκμεταλλευόμενοι αυτό το κομμάτι του αθλητισμού. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιληφθούν και οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ ότι έχουν εισχωρήσει στις επιχειρήσεις τους κάποιοι που είναι μέλη οργανωμένου εγκλήματος.
Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Γιατί λέτε ότι είναι λάθος το ότι ξαναμπήκε αστυνομία στο γήπεδο? Εκ των πραγμάτων. Πλέον είδατε ότι άρχισε ένας πόλεμος, έγινε στόχος η αστυνομία. Η αστυνομία χθες ήταν 800 μέτρα μακριά από το γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Ναι. Υπήρχε κάποια αφορμή, πώς έγινε αυτή η επίθεση? Έγινε κάποια αφορμή, ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Είχε αρχίσει ο αγώνας, ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας. Μέσα από το γήπεδο λοιπόν βγήκαν 200 άτομα, τα οποία μην μου πείτε ότι βγήκαν έτσι τυχαία. Εκείνη την ώρα δηλαδή συνοηθήκανε και είπανε: «Α, υπάρχει μια κλούβα, δύο κλούβες στο ΜΑΤ παρακάτω. Πάμε να τους ρίξουμε εκρηκτικές μολότοφ και φωτοβολίδες ναυτικές». Και πήγαν και τις προμηθευτήκαν εκείνη την ώρα. Αυτά είναι όλα οργανωμένα. Βγήκαν λοιπόν αυτοί οι 200, χτύπησαν τη δημιουργία των αστυνομικών, χτύπησαν τον αστυνομικό. Μια δημιουργία σημαίνει πόσο. Στην ουσία πέθανε. Μια δημιουργία πόσο σημαίνει. Και τον έφεραν πάλι. 20 αστυνομικοί, δεν είναι μια δημιουργία πόσο. Είναι παραπάνω, 25. Είναι 25, δύο δημιουργίες. Μια δημιουργία. Οι άλλοι αστυνομικοί που ήταν δίπλα στον άτυχο 30χρονο προσπάθησαν να κάνουν. Τον ανέστησαν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος στην ουσία πέθανε δύο φορές. Πέθανε εκεί. Και τον ξανάφεραν στη ζωή οι συνάδελφοι, κάνοντας κάρπα, και κατόπιν στο νοσοκομείο. Δεύτερη φορά. Που έπαθε ανακοπή και τον επανέφεραν οι γιατροί. Οι συνάδελφοι λοιπόν τον έβλεπαν να καίγεται, γιατί αυτές οι εμπριστικές οι φωτοβολίδες, οι ναυτικές, είναι ειδικές. Αυτό είναι πιστόλι που φεύγουν, δεν είναι με το πιστόλι. Να μην σβήνουν. Ναι, να μην σβήνουν στο νερό. Γι' αυτό λέγονται ναυτικές. Άρα ούτε. Να... Όταν λοιπόν εισχώρησαν τα μεταλλικά στοιχεία που έχει μέσα αυτή η φωτοβολίδα στο πόδι του αστυνομικού, ο αστυνομικός κυγόταν επί ώρα και προσπαθούσαν να τον σβήσουν οι συνάδελφοι με πυροσβεστήρες. Και του κάναν κάρπα και του βάλαν τουρνικέ. Πώς τις προμηθεύτηκαν αυτές τις φωτοβολίδες, πώς τις βρήκαν, όποιος θέλει πάει και τις παίρνει? Εντάξει, όποιος ασχολείται με τα. Είναι εύκολο. Όποιος έχει, εγώ ας πούμε, που έχω ένα μικρό φουσκωτό, πάω και παίρνω φωτοβολίδες και να έχω. Είναι σωστικό μέσο, ουσιαστικά. Είναι σωστικό μέσο. Τα πάντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν όπλο. Στο διατάφτα, εσείς τι προτείνετε? Λέτε η αστυνομία να μην μπαίνει για να μην είναι στόχος. Πώς θα επιβάλλετε η τάξη πριν? Μα έχουμε. Έχουμε το παράδειγμα που πέτυχε. Ποιο είναι αυτό? Στην Αγγλία. Η Αγγλία ήταν η χώρα που έγινε ο χολιγουενισμός. Από εκεί ξεκίνησε. Και είδαμε ότι η Αγγλία το αντιμετώπισε. Πώς το αντιμετώπισε? Με γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή? Απέκλεισε ομάδες, έκλεισε γήπεδα και έκανε αγώνες σε κλειστά γήπεδα. Μόνο έτσι αντιμετωπίζεται. Βάλτε την αστυνομία. Ζητήσατε σήμερα εσείς. Ζητήσατε σήμερα εσείς. Εσείς δεν ξέρω ποια είναι η ομοσπονδία σας. Ναι, ναι. Να σταματήσουν όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου. Πρέπει να διαλέξουμε. Μπάσκετ, βόλεϊ, που είναι υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτοί που είναι στην πρώτη εθνική κατηγορία ουσιαστικά. Έτσι. Για μία αγωνιστική, για πόσο καιρό όμως? Κοιτάξτε, ποια οπαδή, αν και είναι οπαδή ομάδων αυτή. Είναι οπαδή ομάδων. Είπα το οργανωμένο έγκλημα. Το ζήτημα, οργανωμένο έγκλημα. Πού έγιναν τα συγκεκριμένα επεισόδια, σε ποιο αγώνα? Αποκλεισμός. Αποκλεισμός και των δύο ομάδων. Από Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και αυτά, πώς αυτές τις διαδικασίες κάνουν? Γιατί σήμερα μίλησα σε κάποιους σταθμούς και προσπαθούσαν να μου πούνε ότι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ Ολυμπιακού και αστυνομίας. Αυτά δεν τα βλέπω καν. Γιατί από την εμπειρία μου ξέρω ότι αυτά τα επεισόδια δεν έχουν χρώμα ομάδας. Δεν έχουν χρώμα. Πριν όμως από 6 μήνες, η αστυνομία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προπό, δέχτηκε η αστυνομία να ξαναμπεί στους αγώνες. Διαφωνείτε, το σέβομαι, σωστό. Αλλά δέχτηκε να ξαναμπεί στους αγώνες και να προστατεύει. Έχει οικονομικό όφελο η αστυνομία από αυτό? Όχι. Όπως είπαμε στο εξωτερικό, γίνεται από σεκιουριτάδες. Να το κάνουν λοιπόν σεκιουριτάδες, εσείς να περιφρονείτε απ' έξω. Έτσι. Όταν λοιπόν η αστυνομία δέχτηκε αυτό το πράγμα, έθεσε τρία θέματα. Ποιος χρηματοδοτεί αυτούς τους συνδέσμους? Γιατί πρέπει να ψάχνουμε πάντα την πορεία του χρήματος. Ναι. Δεύτερον, όταν πας στο θέατρο και παρακολουθείς μια ωραία παράσταση, και τώρα το Χριστούγεννα ελπίζω να πάνε πάρα πολύ να παρακολουθήσουν, υπάρχουν αριθμημένα εισιτήρια και θέσεις. Ο καθένας παίρνει θέση του. Στα γήπεδα υπάρχει αυτό? Όχι. Όχι. Κάμερες προεκλογικά, κύριε Ξενάκη. Θεωρητικά υπάρχει. Θεωρητικά. Δεν εφαρμόζεται ποτέ. Εγώ που έχω διαρκεία, ας πούμε, στο γήπεδο που πηγαίνω, ξέρουν που κάθομαι, σε ποια θέση είμαι. Αλλά μπορώ να δώσω σε κάποιον άλλον να πάει. Έτσι, να το πω και αυτό. Και δεν έχει. Να σας πω κάτι. Εσείς, αγαπητέ συνάδελφε, που έχεις διαρκεία, το δίνεις το εισιτήριό σου? Όχι, δεν προσωπικά. Το έχεις δώσει. Ναι, το έχω δώσει. Αφού έτσι είναι, το δίνω. Κάτι που απαγορεύεται,
θέλει άμκα, θέλει για να δοθεί το εισιτήριο. Το παίρνει ο καθένας και πάει, το δίνουμε στον καλαρίτη και πάει. Λένε περί αυτού πρόκειται. Και λένε το άλλο. Για να τελειώσει και κάτι άλλο. Προεκλογικά, θυμάστε το debate Μπακογιάννη-Δούκα και τις κάμερες. Ναι. Αν θα μπουν κάμερες στους δρόμους. Τελικά η Αθήνα έχει παντού κάμερες. Παντού κάμερες, εκτός από τα γήπεδα. Ναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δεν μόνο μέσα στα γήπεδα δεν ξέρουμε πού κάθεται ο καθένας, πώς είναι... κινείται Συμφωνώ. Και τι γίνεται. Όταν εσείς αναλάβατε Συμφωνώ. Την ευθύνη ως αστυνομία, δεν είπατε Συμφωνώ. Την αναλαμβάνουμε. Κακώς κάκες, αλλά την αναλαμβάνουμε. Αλλά θέλουμε τον δρόμο του χρήματος, θέλουμε αριθμημένες θέσεις και θέλουμε κάμερες. Δεν το είπατε. Ναι, εγώ δεν εκπροσωπώ τον οργανισμό της αστυνομίας. Εκπροσωπώ και εκπροσωπώ τον εργαζόμενο αστυνομικό. Και συμπάσχω μαζί σας και ειδικά επειδή έχετε θύμα. Να σας πω κι εγώ ένα άλλο επιχείρημα. Λένε, ας πούμε, είπαν οι αστυνομικοί να ελέγχουν ποιοι μπαίνουν μέσα και τι έχουν μαζί τους. Μπορείς να ελέγξεις 2, 5, 10, 15, 20 χιλιάδες άτομα, ξέρεις πόσες ώρες θες για να κάνεις σωστό έλεγχο, για να πεις ότι δεν πέρασε τίποτα μέσα. 5 ώρες, 6. Κάντε το, ας το κάνουν. Το έχω δει, γίνεται. Ας λένε 6 ώρες πριν στο γήπεδο για να μπαίνουν μέσα τους ελέγχους. Στα διεθνή παιχνίδια το κάνουν πάντως και με μεγάλη. Ίδια δεν γίνονται επεισόδια. Γι' αυτό και δεν γίνονται επεισόδια. Τώρα, μισό λεπτό για να μπούμε όλοι στην κουβέντα. Έξω δεν ελέγχουν οι αστυνομικοί στις πύλες, είναι άλλο θέμα. Λευτέρη Κουσούλη, για να ακούσουμε και εσύ. Να σας πω, το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει από τη δολοφονική επίθεση εναντίον του αστυνομικού είναι το μείζον και κύριο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Χθες επισκέφθηκε ο κύριος Ερντογάν τη χώρα. Το ζήτημα που συζητάμε τώρα δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα της επίσκεψης του κυρίου Ερντογάν, εννοώ ως προς την αξιολόγηση και την ιεράρχηση. Το πρώτο ζήτημα είναι η αντιμετώπιση της βίας. Τι συμβαίνει τώρα, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούγονται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναπτύσσεται, ριζώνει και δυναμώνει μέσα σε μια ατμόσφαιρα ανομίας. Έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα μια ατμόσφαιρα ανομίας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Επειδή πάντα θα υπάρχει βία στις κοινωνίες, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς βία, χρειάζεται και ένας αντίστοιχος αγώνας εναντίον της βίας. Θεσμικός, συμπεριφορές, τιμωρία, όλα τα αναγκαία για να ελεγχθεί η βία. Η χώρα έχει εγκαταλείψει αυτό το μέτωπο. Και η κυβέρνηση αυτή που διανύει το 5ο έτος της διακυβέρνησης έχει πλήρως εγκαταλείψει το μέτωπο της εφαρμογής του νόμου. Όταν λέμε πλήρως όμως εννοούμε πλήρως. Πλήρως αδιαφορεί για την καθημερινή ζωή αν υπάρχει συνθήκη ασφάλειας και βίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Βγείτε σε μια διασταύρωση οποιαδήποτε θέλετε εδώ στη διασταύρωση της Κύμης και καθίστε 5 λεπτά. Και παρατηρείτε τις συμπεριφορές. Θα δείτε ότι ο κίνδυνος να σκοτωθεί κάποιος είναι καθημερινός, αλλά δεν υπάρχει τροχαία. Η τροχαία είναι αρχαιολογικό είδος στη χώρα. Ίσως να έχουν κατασκευαστεί και οι προθήκες για να τοποθετηθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η ατμόσφαιρα ανομίας είναι αυτή που επιτρέπει την ενθάρρυνση αυτών των συμπεριφορών. Δεν πιστεύετε γιατί ότι τη βία περισσότεροι, και την συγγνώμη, αλλά, να την οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν θα τιμωρηθούν. Ότι υπάρχει μια συνθήκη και θα ξεφύγουν. Και από τη στιγμή που εγκατασταθεί μια ατμόσφαιρα ανομίας, η ατμόσφαιρα της κοινωνίας είναι ένα οξυγόνο το οποίο αναπνέουν οι άνθρωποι και ανάλογα συμπεριφέρονται και στέκουν απέναντι στον συνάνθρωπό τους, απέναντι στους κανόνες, σέβονται ή δεν σέβονται. Στη χώρα έχει κερδίσει η ατμόσφαιρα ανομίας. Είναι πάντως, αυτό είναι το ζήτημα. Είναι θέμα παιδείας κυρίως. Όταν έχουμε. Αναφέρεται στον δρόμο. Βλέπουμε ότι η οδηγική συμπεριφορά έχει καταρρεύσει. Το ξέρουμε έτσι. Το βλέπουμε. Όποιος οδηγεί, το βλέπει ότι δεν έχει επιδεινωθεί. Δεν είναι θέμα μόνο καταστολής. Η αστυνομία μπορεί να παρέμβει για να αντιμετωπίσει. Είναι θέμα ελέγχου. Είναι θέμα εφαρμογής. Και όχι σβήνω την κλίση. Να αντιμετωπίσει. Είναι θέμα ελέγχου. Δηλαδή αποτελεσματικού ελέγχου. Ξεκινά από τη συμπεριφορά. Αν η συμπεριφορά. Λέω αν έχει δίκιο ο κ. Κουσούλης, είναι γενικευμένη, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πώς δεν μπορεί, πήγε στην 3η Σεπτεμβρίου να γράψει τα τριπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Η 3η Σεπτεμβρίου έχει εγκαταληφθεί το μέτωπο. Αυτό που δεν θέλουμε να αντιληφθούμε. Έχει εγκαταληφθεί το μέτωπο. Έχουμε τα προηγούμενα 10 χρόνια, όχι το πάρκινγκ δεξιά-αριστερά, τα τριπλοπαρκαρισμένα λέω. Έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια για να βάλω και 15 χρόνια θέλετε. Κάθε μήνα σκοτώνονται κάποιοι και γίνονται καθαροί στη μαφία. Και λέμε δεν μας πειράζει. Μπορεί τώρα μεταξύ τους πέρα βγάζουν τα μάτια, σκοτώνονται. Από εκεί ξεκινάει. Μακάρι το πρόβλημα τη βία και τη παιδευτικότητα να ήταν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Φτιάξτε χώρο να παρκάρει ο κόσμος. Πληρώνει ο κόσμος θέλει κυκλοφορίας. Το πρόβλημα δεν ξέρω. Άρα
Το τριπλοπαρκάρισμα είναι απαράδεκτο. Έχουμε δημιουργήσει λάθος συνθήκες και βάλτε την αστυνομία να κόψει πρόστιμα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, η βία και η επιθετικότητα είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει να κάνει ούτε με κυβέρνηση, έχει να κάνει με την κοινωνία. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε αύξηση των περιστατικών βίας και επιθετικότητας σε όλους. Κάτι ρεπορταζιακό. Στο κέντρο της Αθηνάς, όποιος πηγαίνει, βλέπει τι γίνεται. Σε αυτό έχει δει και ο κ. Κουσούλης, εκεί πέρα υπάρχει, είναι μαύρη τριβανομία. Είναι θέμα επιχειρησιακό ή πολιτικής εντολής. Ή παιδείας. Καλά. Ή και τα τρία. Να μιλήσουμε για το πάρκινγκ τώρα. Όχι, θέλετε να μιλήσουμε για το πάρκινγκ. Το κέντρο της Αθηνάς τι εννοείται. Δεν μιλάω για το πάρκινγκ. Γιατί ο κ. Κουσούλης είπε για το τριπλό παρκαρισμό. Για την κατάσταση που επικρατεί το βράδυ στο κέντρο της Αθηνάς. Όποιος και πάει τώρα καταλαβαίνει. Εννοείται τι. Μιλάτε για τους μετανάστες. Για τους μετανάστες. Μετανάστες είναι το ένα θέμα. Μεγάλο θέμα οι οικονομικοί μετανάστες. Ένα θέμα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της η Ελλάδα. Και η Ευρώπη την έχει αφήσει το έλεος. Συνθήκες, Δουβλίνο 2, Δουβλίνο 3, όλα είναι εναντίον της Ελλάδος. Εξετάζεται το άσυλο στην πρώτη χώρα που μπαίνει ο Αλλοδαπός. Το ανοίγουμε πολύ όμως. Πρώτη χώρα, η Ελλάδα, το πραγμάτωμα είναι σύμφωνο. Κύριε, κυρία, θέλετε να απολογηθεί για την έξαρση της οικονομικής μετανάστευσης με την έξαρση. Περιμένετε. Περιμένετε, είναι εύκολο στόχος. Περιμένετε. Άλλο ρωτάω. Περιμένετε. Είναι εύκολο στόχος η αστυνομία. Δεν λέω αυτό. Θέλετε η αστυνομία να απολογηθεί για την παραβατικότητα των ενηλίκων. Δεν αποδίδω μόνο στην αστυνομία κάθε άλλο. Άλλο ρωτάω. Δεν τι ωραίο είναι. Μετά ασχολούμε... διώχνει τις ευθύνες από πάνω σου, η αστυνομία. Δεν είναι. Άλλο, βία, άλλο το επιθετικότητα, η αστυνομία. Άλλο το ερώτημά μου και ξέρω τι ρωτάω. Η αστυνομία κάνει τα πάντα, έχω διαγνώσει και ξέρω τι, πόσο προσπαθεί και είναι αδύνατο. Ξέρω τι ξέρετε. Ναι. Αλλά για συγκεκριμένες περιοχές, και επειδή υπάρχει εκεί θέμα έλλειψης στελέχωσης, είναι πολιτική απόφαση. Θα μου επιτρέψετε πάντως, αφού απαντήσει, να πω να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα μας. Γιατί αυτό πια μεγαλώνει όλο το θέμα. Δεν έχουμε διαβάσει την ασφάλεια γενικώς. Ναι. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι κάθε επιμέρους γεγονός που συντελείται σε μια κοινωνία συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό θέλω να πω. Σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ad hoc και περιοριστικά η βία στα γήπεδα. Ασφαλώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ένα μέτωπο υψηλού ενδιαφέροντος, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει εγκατεστημένη βία στη συνολική κοινωνία, πρέπει κανείς αυτό να το δει. Παντού. Υπάρχει δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Για έκαμφανση της βίας. Και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Γιατί η αντιμετώπιση της βίας συνοδεύεται συνολικά της ήπιας ή έντονης βίας, συνοδεύεται με υψηλό πολιτικό κόστος και το σημερινό πολιτικό προσωπικό αγαπάει πάρα πολύ την ησυχία του και συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μπει στη μάχη για την εξασφάλιση της ασφάλειας αυτής. Επειδή η ασφάλεια είναι το ύψιστο αγαθό σε μια δημοκρατία, το πολιτικό προσωπικό όπως διαμορφώθηκε μετά το 1974 ζει σε μια συνθήκη ασφάλειας για τον εαυτό του, έχει αποσυρθεί ψυχικά από τα προβλήματα του λαού και αδιαφορεί πλήρως για τα εγκατεστημένα ζητήματα που ουσιαστικά διαβρώνουν το κοινωνικό σώμα, όπως είναι η βία. Δημήτρη, τι θέλεις να πεις? Εγώ ήθελα να πω, ξεκινώντας από το συγκεκριμένο περιστατικό. Ουσιαστικά τραγικό περιστατικό είναι, γιατί όταν είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, το συζητάγαμε και χθες το βράδυ φεύγοντας. Αλλά θα ξεκινήσω τώρα ανάποδα. Όταν κάποιος νομίζει ότι απλά με μέτρα καταστολής και μάλιστα μαζικής καταστολής κάνει την οποιαδήποτε απάντηση, όπως το σημερινό. Ουσιαστικά εδώ έχουμε μία μικρογραφία μιας πολεμικής πράξης. 424 ήταν οι προσαγωγές. Την άλλη φορά με τους Κροάτες ήταν νομίζω 160-170. Ναι, βγήκε τίποτα με τους Κροάτες? Ως τώρα, σήμερα αποφυλακιστήκαν συνολικά 30 νομίζω. Λοιπόν, ως σήμερα που μιλάμε. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Πρώτα απ' όλα, θυμάστε τότε, για να τα θυμίσουμε τώρα. Το ξεκινάω από τα πιο απλά, γιατί αλλιώς εγώ καταλαβαίνω την ανάλυση που κάνει ο κ. Κουσούλης και καλά το πάει. Αλλά για να πάμε από το συγκεκριμένο προς το γενικό. Εδώ λοιπόν, όποιος έχει την αυταπάτη. Είναι πολιτική ανάλυση. Ότι δεν όποτε είναι γίνεται. Όμως. Όχι. Εδώ υπάρχει και το εξής θέμα. Δεν γίνεται να πιστέψει κανένας ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση καταλήγει στο να πιστέψει ότι με κατασταλτικά μέσα ή με κάποια αναπροσαρμογή μέτρων να αντιμετωπίζει ένα πράγμα που είναι διάχυτο και επερχόμενο, όπως είπατε πριν. Δεν βγαίνει. Υπάρχει μια αναλογική ευθύνη για διάφορα. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν. Συγγνώμη, Χρήστο, με συγχωρείτε. Επειδή δεν υπάρχει διάχυτο χουλιγανισμό. Είναι στοχευμένο, προέρχεται από τι ομάδε. Κάτσετε. Και στη Θάτσα. Λέμε για τι ευθύνε τώρα. Δεν λέμε για το χουλιγανισμό. Λοιπόν, να λύσουμε τον χουλιγανισμό και μετά να πάμε. Ερώτηση. Εγώ συμφωνώ με τον Χρήστο αυτό. Ερώτηση κρίσιμη. Θα σα την κάνω. Να ελέγξουμε αυτού που του χρηματοδοτούν. Λοιπόν, ερώτηση. Χθε αυτοί οι 150
150-200. Χθες λοιπόν αυτοί 150-200 βγήκανε μέσα από το γήπεδο, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Και παραπάνω. Άρα είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και κουβαλάγανε μολότοφ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να τα είχαν έξω. Ωραία. Μετά, κατόπιν, βρέθηκαν μέσα στο γήπεδο υπολείμματα από εκρηκτικές μολότοφ, από φωτοβολίδες. Βρέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς. Ερώτηση. Που μπορεί να τα ερώτηση. Επιτρέπεται, συγγνώμη, επιτρέπεται σε παιχνίδι στην εποχή που περνάμε. Είμαστε και σε μια πολύ δύσκολη φάση με τα οπαδικά και τα αθλητικά. Δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Όσοι παρακολουθούμε το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με εντάσεις μεγάλες, πολύ μεγάλες. Επιτρέπεται σε αγώνα τέτοιο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο βόλεϊ θα πει κανείς, αλλά αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και στο ποδόσφαιρο, πηγαίνουν και στο μπάσκετ, πηγαίνουν στο βόλεϊ. Αυτό που ακούω ότι είναι στο βόλεϊ, σιγά μην πηγαίνουν τον αγώνα. Πηγαίνουν και τα επεισόδια. Λοιπόν, αυτό βγήκε από το μυρό του. Υπαστινόμος, ανθιπαστινόμος, δεν ήταν άνθρωπος. Από το μυρό του αστυνομικού, εν πάση περιπτώσει, βγήκε αυτό. Είχε χωθεί αυτό μέσα, φλεγόμενο δε είχε χωθεί αυτό μέσα και δεν μπορούσε και να σβήσει επειδή ήταν. Πώς το λένε, ήταν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι πόλεμος κανονικός. Πόλεμος κανονικός. Πάμε να τους σκοτώσουμε. Αυτό είναι πόλεμος. Ερώτημα. Μαθαίνουμε μετά, κύριε Καλιαγμάνη, ότι ας πούμε στο συγκεκριμένο γυμναστήριο του Μελίνα Μερκούρη υπήρχε λέει μια κάμερα μόνο, δεν είπαν κάμερες εκεί. Καθόλου κάμερες. Έτσι δεν είναι. Αυτό το ρεπορτάζ το μάθαμε σήμερα. Δεν πρέπει να το δούμε. Όταν αναλάβατε, δεν στην ευθύνη όμως. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Δεν είπατε. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Εσεί τώρα δεν εκπροσωπείτε την ηγεσία τη Ελληνία. Θα σα απαντήσω. Ο προπό. Ο προστασία του πολίτη. Αυτό είναι το ερώτημα. Εσεί δεν έχετε ευθύνη γι' αυτό. Εσεί εκπροσωπείτε του συναδέλφου σα εδώ πέρα. Που είστε στου δρόμου κάθε μέρα. Όμω κάποιοι επιτελικοί είπαν ότι να γίνει ο αγώνα εκεί. Ας μην είναι. Δεν ξέρω αν δεν έχει κάμερες για παράδειγμα. Οι κάμερες πάντα βοηθάνε. Σε δύο γήπεδα που έχουν βρει άτομα τα οποία πετάξανε φωτοβολίδες, τους βρήκανε. Μιλάμε συνέχεια για κάμερες τελευταία και για κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Το έχουμε πει εμείς οι συνδικαλιστές. Το έχετε πει. Το έχουν εξαγγείλει οι υπουργοί. Μην νομίζετε ότι είναι πανάκια οι κάμερες. Θα βοηθήσουν. Βοηθάνε. Θα βοηθήσουν. Βοηθάνε. Αλλά μην νομίζετε ότι όταν θα βάλουν κάμερες οι αστυνομικές στολές ή αν θα μπουν κάμερες παντού στην Αθήνα να σταματήσει η εγκληματικότητα και η βία. Είπατε κάτι πριν αρχίσει η συζήτηση. Ότι η βία θα πάρει τέτοιες διαστάσεις που θα τρίβουν όλοι τα μάτια μας. Οι Έλληνες δεν έχουν. 100% θα γίνει αυτό. Οι Έλληνες δεν έχουν δει ακόμη τι θα συμβεί, την έκρηξη της βίας που έρχεται και που θα είναι καθημερινή βία. Μην νομίζετε ότι είναι μακριά αυτό που γίνεται στην Αμερική, που μπαίνουν κάποια παιδιά στη σχολεία μέσα και σκοτώνουν 10. Δεν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Καλά, δεν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, αλλά περιμένετε. Γίνεται και στη Ρωσία, γίνεται και στην Κίνα. Και επίσης θέλω να πω κάτι το οποίο θα φανεί ίσως ανθυπολεπτομέρεια, αλλά εγώ θεωρώ πως είναι και αυτό κρίσιμο. Επειδή τυχαίνει, επειδή έχω παιδί μικρό και πηγαίνει σε αγώνες παιδιών ηλικίας από 8 μέχρι 15-16, όσο τον παρακολούθησα, το απαράδεκτο φαινόμενο κατά την άποψή μου, γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους μέσα. Να δίνουν το πολύ κακό παράδειγμα στα παιδιά τους. Δηλαδή να συμπεριφέρονται. Όχι, δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι. Είναι το κακό παράδειγμα. Που να βρίζουν διαιτητές, να βρίζουν τους αντιπάλους των παιδιών. Σε ηλικίες παιδιών 12-13. Αυτό βλέπουν και τα παιδιά τώρα που μεγαλώνουν. Είναι και θέμα παιδείας. Το είπα και είναι θέμα παιδείας. Το είπα. Το θέμα με τις κάμερες και πολύ σωστά λέτε ότι πρέπει να υπάρχουν κάμερες. Όμως νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι εκ των υστέρων. Δηλαδή αν είχαμε τις κάμερες, τι θα γινόταν. Δεν θα γινόταν επεισόδια. Θα γίνονταν πάλι τα επεισόδια και θα βλέπαμε μετά στις κάμερες, ποιος το έκανε από τις 140 προσαγωγές. Αποτρέπεις όμως, γιατί σου λέει ο άλλος κάμερες θα με δουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν υπήρχαν κάμερες και λειτουργούσαν. Είναι σαν τους κλέφτες. Στις 5 το απόγευμα που βάλαν τα πυρομαχικά μέσα, γιατί πυρομαχικά ήταν, και τα βάλουν πριν τον αγώνα. Και μπαίνουν καθαροί όταν ανοίγουν οι πύλες, μπαίνουν καθαροί μέσα. Τα παίρνουν μέσα από το γήπεδο, λέτε. Ακριβώς. Τα βάζουν πριν τους αγώνες μέσα. Τα ξέρω εγώ που δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους χωρικούς. Εσείς λοιπόν εμπειρικά. Από συνάδελφους σας, οι οποίοι έχουν τα μέτρα τάξης στα γήπεδα, εσείς εμπειρικά τι θα λέγατε τώρα, σήμερα που μιλάμε, που έχουμε φτάσει, ελπίζουμε να έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε φτάσει. Τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν θα τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, για παράδειγμα. Από την αρχή το λέω έτσι όπως εξελίσσεται. Διότι υπάρχει και εγώ, ας πούμε, που πάω στο γήπεδο, πάω. Έχω διαρκεία στην ομάδα μου και πηγαίνω. Φοβάμαι πια. Φοβάμαι. Γιατί δεν ξέρω από πού θα μου έρθει. Κάθε φιλήσυχος πολίτης φοβάται. Φοβάμαι. Φοβάται να πάει στο γήπεδο. Υπάρχουν καθημερινά επεισόδια βίας ανηλίκων στα σχολεία και μιλάμε για τα γήπεδα τώρα. Σε αυτό λοιπόν έχει δίκιο ο κύριος Κουσούλης. Γι' αυτό είπαμε θέμα παιδείας και έχει δίκιο ο Σωτήρης με τους γονείς. Ότι υπάρχει πριν φτάσει στη βία, έτσι, που είναι το τελευταίο στάδιο, υπάρχει μια κλιμάκωση από αγνόηση συμπεριφοράς, αγνόηση νόμων, αγνόηση κωδίκων κλπ. Και φτάνει στη βία. Όταν υπάρχει μια γενικότερη λοιπόν, δεν πειράζει, θα περάσω με κόκκινο, θα βρίσκω τον διευθυντή, θα περάσω με κόκκινο, θα σου πω τα. Ή έχει κακοποιηθεί από το σπίτι.
υγεία. Εδώ μιλάμε για το γήπεδο. Έχουμε καθημερινά άγρια επεισόδια βίας ανηλίκων στα σχολεία. Ανηλίκων. Και λέμε στα γήπεδα τώρα που είναι χούλιγκαν. Άρα αυτό το γενικευμένο πράγμα έχει αρχίσει πλέον και καταλαμβάνει παιδεία τα οποία δεν είναι αγιλένδετα όλα αυτά. Ακούστε, είναι αγιλένδετα όλα αυτά. Τα παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές στο σχολείο. Μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσουν ποτέ. Πάντα θα υπάρχει παραβατική συμπεριφορά. Όσο καλή παιδεία και να αποκτήσουμε στο σχολείο, πάντα κάποιος θα περάσει με κόκκινο, κάποιος θα παρκάρει παράνομα, κάποιος θα βάλει μια φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο. Μετά την πανδημία, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε αυξητικές τάσεις και στην παραβατικότητα των ελληνικών και στην οπαδική βία. Και στα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Έχουμε αυξητικές τάσεις στα χατήρια. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Δεν λέω ότι πέρασε κάποιος με κόκκινο, καθώς πέρασε. Έχουν αστυνοποιήσει τον κώδικα που είχε στον ελληνικό πραγμάτι. Δεν εφαρμόζονται. Η αστυνομία δεν κάνει ελέγχους. Ο δικαστής κάνει το κακούργημα πλημέλημα με την παρουσία ενός περισπούδαστου δικηγόρου. Κάνει το κακούργημα πλημέλημα, αφήνεται έξω και λέει του βάζουμε και ποινή 5.000 δραχμών. Λέτε ότι 5.000 διατηρείται ευρώ, ένα πελατειακό κράτος που αφορά του δικηγόρου και λοιπά, ναι. Που σου λέει θα πρέπει για να τον βγάλω τον άλλον έξω, να έχουν την άκρη. Λοιπόν, εσείς λοιπόν, με την εμπειρία πια που έχετε αποκτήσει. Λέω ότι το κράτος δεν εφαρμόζει τους νόμους. Το κράτος έχει την νόμιμη βία. Αυτό πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους. Όταν δεν τις εφαρμόζει, υπάρχει πρόβλημα. Αν να ξεκινήσουμε, αγαπητές αδελφές, να ξεκινήσουμε πρώτα με το χουλιγκανισμό. Να λύσουμε το χουλιγκανισμό και να πάμε στο άλλο. Γιατί μεθαύριο θα γίνει κάποια διαδήλωση. Θα γίνει κάποια διαδήλωση. Και μπορεί, ας πούμε, να κοπεί η κυκλοφορία στη σταδίου για 2 ώρες. Μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό είναι βία. Εγώ θέλω να πάω στη δουλειά μου. Να τα ξεμπερδέψουμε. Να μην τα έχουμε και να πούμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Όχι, δεν είναι αυτό βία. Βία είναι ο χουλιγανισμός. Η άλλη είναι κοινωνική διαδήλωση που έχει κοινωνικές επιπτώσεις. Και να πούμε και το άλλο. Το δέχουμε. Αλλά δεν είναι βία. Κύριε Καλιακμάνη, και κάτι άλλο. Να κλείνει τον δρόμο. Καταρχήν υπάρχουν νόμοι που δεν εφαρμόζονται. Τι λένε οι νόμοι στη δεξιά πλευρά. Εφαρμόζεται αυτό. Φτιάξαν νόμους και όλοι χειροκροτήσαν. Τώρα να πω και κάτι άλλο, κύριε Καλιακμάνη. Τα ΜΑΤ, οι μονάδες αντιμετώπισης, πώς το λένε, τάξεις, έτσι, μονάδες... Αποκατάσταση τάξης, είναι ακριβώς τα ΜΑΤ. Είναι νέα παιδιά, έτσι, δεν είναι. Νέα παιδιά, περισσότερο νέα παιδιά. Φαντάζομαι, πιο νέα. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι είναι και οργισμένοι με αυτό που έχει συμβεί, στεναχωρημένοι προφανώς και οργισμένοι. Οργισμένοι, φοβισμένοι. Βλέπουμε κάποιες φορές να παρεκτρέπονται και αυτοί. Το έχουμε δει. Τους έχετε καταδικάσει κι εσείς. Εγώ όχι. Πάντα... Ποιος είναι ο φόβος τώρα, λέω εγώ, ότι αυτό το πράγμα, ο κύκλος της αένας βίας που έχει ξεκινήσει και ο κ. Κουσούρης λέει, και εγώ φοβάμαι ότι έχει δίκιο απόλυτο, θα συνεχιστεί. Ξέρετε, μπορεί να οδηγήσει και σε πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν ζητήματα σοβαρά κοινωνικών συγκρούσεων πια. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, για να έχουμε και ένα διατάφτα, αν μπορούμε να έχουμε, σιγά μην μπορούμε, γιατί θα μας ανακοινώσουν πάλι μέτρα τη Δευτέρα. Από το ένα αυτοί μπαίνουν σε ό,τι με αφορά και από το άλλο θα βγουν. Τα έχω ακούσει τόσες φορές αυτά τα μέτρα που πια δεν τα πιστεύω. Μετά από 35 χρόνια τη δουλειά αυτή. Εσείς, ας πούμε, τι θα λέγατε. 1, 2, 3 άμεσα, μήπως, όχι δεν θα υπάρχουν χούλιγκαν και δεν θα υπάρχουν πια, μήπως τουλάχιστον γλιτώσουν ζωές αθώων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν και κάποια εμπλοκή στην ιστορία αυτή και ξαφνικά βρίσκονται στον τάφο ή στο νοσοκομείο ή δεν ξέρω πού αλλού. Τι θα έλεγα, κοιτάξτε. Αν θέλετε ως αστυνομικός μόνο αυτό, να μιλήσω, ως αστυνομικός μόνο, ως αστυνομικός. Δεν θα δώσω λύση ως αστυνομικός μόνο, γιατί είναι ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Από την πλευρά σας. Λοιπόν, και έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει με το σχολείο, έχει να κάνει με πολλά που δεν γίνονται, γιατί πολλές φορές ακούγαμε ενημέρωση των παιδιών στα σχολεία ή τα ναρκωτικά. Πού είναι, γίνονται, για ρωτήστε να δείτε. Ρωτήστε τα νύπια σας, ρωτήστε τα παιδιά σας, αν έχουν πάρει ενημέρωση για τα ναρκωτικά, που έπρεπε κάθε μια φορά το μήνα να παίρνουν. Τέλος πάντων, για να μην το πλατιάσω έτσι από πλευρά. Αστυνομίας. Θα μπορούσε να γίνει. Βγάλαμε μια ανακοίνωση σαν ομοσπονδία που λέμε ότι θα πρέπει η πολιτεία να πάρει γενναίες αποφάσεις. Να αναγκάσει τους επιχειρηματίες να μαζέψουν αυτόν τον κόσμο. Γιατί μπορούμε. Οι ομάδες και οι παράγοντες τους ξέρουν. Μην μου πείτε ότι δεν τους ξέρουν. Χάνουν γιατί από αυτό είδατε όμως, και η ομάδα σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση και κατηγορούσε την αστυνομία. Απ' την άλλη έλεγε όμως ότι αυτοί είναι άγνωστοι.
Τότε πώς, γιατί κατηγορείς την αστυνομία? Ναι, να πω κάτι εγώ. Δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν. Αλλά οι ομάδες χάνουν από αυτό, δεν κερδίζουν. Ναι, παπά, χάνουν. Χάνουν. Μα επιχειρηματίες χάνουν από αυτό. Έχουνε. Δεν το συζητάμε. Μόνο ζημιά έχουν. Μα τώρα, είναι πούμε, σίγουρο δεν θα έχει το Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα. Μα είναι χάνουνε σίγουρο οι εταιρείες. Χάνουν οι τηλεοπτικές, δεν θα έχουν τηλεοπτικές συνδέσεις. Συμφωνώ και απόλυτα αυτά. Μαζί σας. Διχάνουν εκατομμύρια και αυτοί, αλλά δεν τους συμφέρει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αν έχω εγώ, αν είμαι επιχειρηματίας και έχω μια καφετέρια και πλακώνονται κάθε μέρα σε αυτή την καφετέρια μέσα, δεν θα χάσω. Δεν χάνω. Θα σταματήσει να έχει ο κόσμο. Σε αυτού του καφετέρια δεν θα πάμε. Του καλιακμένου του καφετέρια δεν θα πάμε. Γιατί πλακώνονται μέσα και γίνεται χάνω. Χάνουν, λες αγαπητέ συνάδελφε. Έχουμε μία ομοσπονδία που λέγεται ΕΠΟ και μία άλλη ένωση που λέγεται ΠΑΕ. Μεταξύ του μιλούνται ή βρίζονται. Ή λένε εσύ το αίσθησε, όχι εσύ αίσθησε τον άλλον. Συγγνώμη δηλαδή. Τι μου λέτε μετά ότι χάνουν. Όλο λοιπόν το πράγμα. Άρα λέτε με τα στοιχήματα και με αυτά και με τα στημένα και με αυτά βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, οπότε δεν χρειάζεται να βγάλουν λεφτά από τον κόσμο και ο στρατός, που μπαίνει μέσα στα γήπεδα. Εγώ ξέρω από μια ομάδα πολύ καλά που είναι εκτός Αθηνών, που πηγαίνουν μετά τον αγώνα και παίρνουν μαύρα χρήματα κάποιοι παράγοντες. Το ξέρω. Εντάξει, εγώ δεν και αυτά έχω... τα παιδιά όλα. Αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω κάτι. Πώς ζουνε. Συγγνώμη, να τελειώσει. Γιατί είπα για τις ΠΑΕ. Για τις ΠΑΕ, για τις ομάδες. Λοιπόν, άλλος, οι ΠΑΕ θέλετε, δεν πρέπει να απομονώσουν όλους αυτούς. Οι αστυνομικοί πρέπει να είναι έξω από τα γήπεδα. Θα πρέπει οι ΠΑΕ να βάλουν. Μα είναι έξω από τα γήπεδα, δεν είναι. Δεν είναι έξω από τα γήπεδα. Μπήκα. Και δέχτηκαν επίθεση. Στο εξωτερικό είναι έξω από τα γήπεδα. Επειδή πάω στα γήπεδα. Επειδή πάω στα γήπεδα. Και δεν έγινε πια επεισόδια στην Αγγλία που ήταν το. Σας είπα πως το μάζεψε μια άλλη. Είναι πραγματικό γεγονός. Επειδή είναι πάω στο γήπεδο, θέλω να πω ότι στα γήπεδα που υπάρχουν αγώνες με κίνδυνο, στην Φιλαδέλφια που πάω εγώ, βλέπω ΜΑΤ και μπαίνουν. Δηλαδή με τη Δυναμό Ζάγκρεπ είχε ΜΑΤ. Κίνδυνο από την UEFA. Κίνδυνο από την UEFA. Όχι από τον κύριο Βρούτσι και από το ελληνικό σύστημα, από την UEFA. Μα και στο Βόλο μπήκαν εμείς. Πολύ ωραία. Άρα να κάνουμε αυτό που κάνει η UEFA και αυτό που κάνει η Αγγλία. Είναι πολύ απλά. Ούτε εσεί και ψυχρειάζεται αύριο με τον Πρωθυπουργό. Σκοτώνονται στην Αγγλία. Χρήστο, να μην είμαστε αδικοί. Στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια πια σκοτώνονται στου δρόμου. Έχουν ξαναρχίσει πάλι και σκοτώνονται. Α λύσουμε τώρα το θέμα το γήπεδο. Ακούστε. Οι αστυνομικοί, όταν λέω, λέω να φύγουν εντελώς από τα γήπεδα. Έξω από τα γήπεδα θα υπάρχουν αστυνομικοί. Αν γίνει σε μια συνάθρηση, σε μια ιδιωτική δημόσια συνάθρηση, όταν υπάρχουν επεισόδια, πρέπει να παρέμβει η αστυνομία. Πρέπει να είναι απ' έξω. Όχι όμως η αστυνομία να κάνει ελέγχους μέσα στα γήπεδα για να είναι μέσα στο γήπεδο. Εκεί θα πρέπει security, θα πρέπει να υπάρχουν security. Αλλά αυτοί που μπορούν να μαζέψουν αυτό το πράγμα είναι η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Είναι οι παράγοντες, είναι αυτοί που τους οργανώνουν, που τους υποθάλπτουν και τους χρηματοδοτούν. Στην ιστορία του Μιχάλη στη Φιλαδέλφεια, θέλω να πω. Κατέβηκαν, στιέστηκαν την Ελλάδα ολόκληρη. Λάθη της αστυνομίας. Και εδώ ήταν ευθύνη της αστυνομίας. Λάθη της αστυνομίας. Προφανώς. Για το οποίο ακόμα έχει πληρώσει κανείς τίποτα. Διοικητής τροχέας Άρτας. Γιατί πέρασαν από την Άρτα. Το ξέρω γιατί κατάλαβα. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Ο διοικητής τροχέας υπήρε και την τρολοκρατία. Δηλαδή για αυτό που έγινε στην Φιλαδέλφεια, αυτή ο διοικητής τροχέας Άρτας. Έγινε μια ΕΔΕ, νομίζω είναι ακόμα σε εξέλιξη. Κάποιοι δεν αποδείχθηκε κάποιος. Αυτό. Αυτό. Να, αυτό που λέμε. Να μην δώσω και λάθος πληροφορίες. Κανείς. Εκεί έγιναν λάθη της αστυνομίας. Αν τα εισιτήρια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να μπουν στη χώρα. Είναι. Σου ξαναλέω, ονομαστικά είναι εισιτήρια. Σε συνδυασμό με τις κάμερες, όποιος εντοπίζεται και αποβάλλεται διαβίου από τα γήπεδα, διαβίου, έτσι. Από την ίδια την ομάδα υποχρεωτικά. Διαβίου, έτσι μπορούν να σπάσουν οι βαθμοί. Γιατί οι χούλιγκαν πώς να είναι, σε κάθε ομάδα, 50%, 200, αυτοί μπορούν να ταυτοποιηθούν. Σε μερικές λίγο παραπάνω. Να ταυτοποιηθούν και να αποβάλλονται διαβίου από τα γήπεδα. Από τους 424 και να υποχρεούνται. Είναι σημασμένοι για άγρια βία. Και να υποχρεούνται την ημέρα που δίνει αγώνα η ομάδα του να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και να μένει εκεί. Αυτό κάνει οι άκτοι. Μην κάνουμε παράλληλες κουβέντες. Όσοι προσάγονται ή συλλαμβάνονται και έξω από τα γήπεδα, εφόσον διαπιστώνουν τα στοιχεία, μπορούν να αποβάλλονται για πάντα από τα γήπεδα. Και σιγά σιγά θα τονίσουν. Πάντως το ότι η αστυνομία δεν έχει κανένα σχέδιο το δείχνει και με τον. Την περίπτωση του Μιχάλη που πήγε και συνέλαβε 200 Κροάτες έτσι στο κεφάλι και τώρα σήμερα, εχθές, που συνέλαβε 424. Όλους μαζί. Γιατί λέτε ότι η αστυνομία δεν έχει κανένα σχέδιο. Δεν μπορεί να ευθύνονται όλο το γήπεδο. Μα πιάσετε μια περίπτωση, την περίπτωση με τους Κροάτες που συμφωνούμε όλοι ότι η αστυνομία έκανε λάθη. Όχι, λέω, συνέλαβε όλους τους Κροάτες που ήταν στην Αθήνα. Καλά έκανε. Δεν έπρεπε να τους επιτρέψει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κανένα. Δεν έπρεπε να τους επιτρέψει. Σήμερα, χθες βράδυ, συνέλαβε 424. Όλο το γήπεδο συνέλαβε. Όλο το γήπεδο. Προσήχθη όλο το γήπεδο. Αλλά άφησαν τα γυναικόπαιδα. Αυτό λέει η ποιητική δικονομία.
ότι σε περίπτωση που διερευνάτε μια εγκληματική πράξη, θα πρέπει οι ύποπτοι να προσαχθούν. Από τα 425 άτομα, οι 200 είχαν βγει έξω και είχαν επιτεθεί στους αστυνομικούς. Κάποιοι από αυτούς είχαν ρίξει μολότοφ εκρηκτικές και φωτοβολίδες. Λοιπόν, θα έπρεπε να προσαχθούν και ήταν μια γενναία και σωστή απόφαση που πήρε ο Γαδά. Άμα βρουν τον εγκληματία, τότε θα πω ότι είναι σωστή. Το να μαζέψεις όλο τον κόσμο, το κράτος για τρεις μέρες μέσα. Αυτό για κάνουμε. Να ικανοποιήσεις το περιδικαίο αίσθημα των αστυνομικών, οι οποίοι είναι πληγωμένοι και τραυματισμένοι. Φτιάξτε μου εσείς ένα σχέδιο. Μέσα, και μετά από δύο μέρες φτιάξτε μου ένα σχέδιο από τη στιγμή που 200 άτομα επιτίθενται στους αστυνομικούς. Σας είπα ότι κακώς αναλάβατε, κακώς όχι εσείς, η διοίκηση, ο αρχηγός, κακώς ανέλαβε κάτι το οποίο δεν έχει υποδομές. Εντάξει, υπάρχει πολιτική ηγεσία, δεν είναι μόνο η φυσική. Κύριε Καλιακμάνη, τώρα τι να σας πούμε, καταρχήν να ευχηθούμε τα καλύτερα, να πάει καλά με τον άνθρωπο, με το παιδί αυτό που έφυγε από το σπίτι του. Το οποίο πόσα παίρνει, κάνα χιλιάρικο το μήνα παίρνει. Για μπορεί να παίρνει κάτι παραπάνω. 31 χρονών, θα άντε να έχει 10 χρόνια υπηρεσία, ούτε έγινε χιλιάρικο το μήνα. Φεύγει λοιπόν και από το σπίτι του για να βγάλει ένα χιλιάρικο το μήνα και δεν ξέρει αν θα γυρίσει. Και αυτό σημαίνει κάθε μέρα για αυτόν, να το πούμε. Για αυτού όλου οι οποίοι μιλάνε για μπάτσου, γουρού και δολοφόνου, το λέω με τη μεγάλη ευκολία. Και το ξέρετε. Και που αποκαλούν του αστυνομικού μπάτσου. Του φίδι από την τρύπα και καλούνται. Του οποίου κάθε φορά που είμαστε σε δύσκολη θέση, αυτού φωνάζουμε. Αυτού ζητάμε και του στέλνουμε και και σε κάθε γωνιά κοντά μας, θέλω να το πω αυτό και είναι μια κουβέντα την οποία ξέρω ότι δεν είναι πολύ δημοφιλής, αλλά θα την πω. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσουμε εσάς για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και ελπίζω να έχουμε καλά νέα, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε επίσκεψη Ερντογάν. Θα πούμε, είπαμε, έχουμε σήμερα δύο ακόμα μεγάλα θέματα. Τον απόϊχο της επίσκεψης Ερντογάν, που πήγε καλά. Θα δούμε όμως τι σημαίνει αυτό το πήγε καλά. Δεν πήγε άσχημα, εν πάση περιπτώσει, γιατί η προηγούμενη είχε πάει άσχημα, έτσι δεν είναι, Αλεξία? Ήμασταν μαζί στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήμασταν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο που ζήσαμε αυτή την αμφισβήτηση τη συνθήκη τη Λοζάνη μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Απαντήθηκε βέβαια και από τον κύριο Παυλόπουλο τότε και από τον κύριο Τσίπρα, να το πούμε αυτό. Και μετά αμέσως θα δούμε και τα κομμάτια που αφορούν την καθημερινότητά σας, το κομμάτι το ασφαλιστικό κυρίως για τους συνταξιούχους, ιδιαίτερα με τον Χρήστο Μέγαρο που θα μας βοηθήσει πολύ με όλες τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει. Αλλά να ξεκινήσουμε, Αλεξία, από το να μας κάνεις έτσι μια πρώτη αποτίμηση. Ούτε στο αεροπλάνο που γύριζε πίσω ο Ερντογάν. Γιατί και συνήθως κάνει κάποια έκπληξη μιλώντας με δημοσιογράφους Τούρκους. Είπε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ ακούγοντας τον Ερντογάν να κάνει αυτές τις δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Νόμιζα ότι συναντούσε ο Πρωθυπουργός τον Βέλγο πρόεδρο και όχι τον Τούρκο. Τον Ελβετό. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ακόμη και όταν αναφέρθηκε στην τουρκική μειονότητα εντός εισαγωγικών της Θράκης, και εκεί πάλι δεν σήκωσε τους τόνους όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες φορές όταν γύρισε ο Ερντογάν. Νομίζω όμως ότι ναι, πολύ καλά είναι όλα αυτά, ικανοποιημένη η κυβέρνηση, αλλά εγώ περιμένω να δω συνέχεια. Και ποια είναι η συνέχεια τον Απρίλιο, όταν πια θα πιάσουμε τη συζήτηση για τα δύσκολα θέματα. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι και για υφαλοκρηπίδια και για ΟΣ να μιλήσουμε. Θα πάω στην Άγκυρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω η επόμενη φάση του ελληνοτουρκικού διαλόγου δεν θα είναι τόσο ευχάριστη. Θα έχει πιάσει τα θέματα που μας πονάνε πάρα πολύ, τα θέματα που έχουμε πολύ βασικές διαφορές. Τώρα τα βρήκαμε. Αλλά από εδώ και πέρα. Το γεγονός ότι ο κύριος Γεραπετρίδης αρχίζει να έχει πολλές επαφές με τον Φιντάνη, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με τον ομόλογό της, θα υπάρξει επιχειρηματική αποστολή το Φεβρουάριο, θα έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο χρονοδιάγραμμα στο Υπουργείο Εξωτερικών για πολλές συναντήσεις, νομίζω να ετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα, τα οποία δεν είμαι τόσο αισιόδοξη ότι θα μπορέσουν να έχουμε μια επιτυχημένη κατάληξη. Μια πρώτη εκτίμηση και από το Λάμπρο, επειδή ρωτάω εσείς τους δύο, παρακολουθείτε πιο στενά τα θέματα τα διπλωματικά, γι' αυτό ξεκινάω από εσάς και θα πάμε και στους υπόλοιπους αμέσως μετά. Ήταν μια επίσκεψη η οποία, αν θες, ήταν ανάγκη για την Τουρκία, την οποία εκμεταλλεύτηκε η Ελλάδα. Γιατί πράγμα, η ανάγκη της Τουρκίας φυγάται. Η ανάγκη της Τουρκίας είναι αυτή τη στιγμή να εξορέσει τη θέση της. Έχει εξοπλιστικές ανάγκες, άρα θέλει να αφαιρέσει επιχειρήματα από την Αμερική, από τον Κογκρέσο. Θέλει την Τελωνιακή Ένωση, την αναβάθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει και από εκεί να αφαιρέσει επιχειρήματα. Και επειδή αυτή τη στιγμή έχει χάσει διπλωματικά ερίσματα, γενικά σε κρίση σχέσεις της και με τους Αμερικανούς και με τους Ευρωπαίους και με τον περίγυρό της, έκτος Ισραήλ κλπ. Γύρισε στην Ελλάδα, στράφηκε στην Ελλάδα προκειμένου μέσω της Ελλάδας να εξοραίσει την εικόνα της. Να το πω έτσι απλά, με όχι πάντα την Ελλάδα, να δείξει ότι με τους Έλληνες θα βρίσκουμε, μιλάμε. Γιατί η Ελλάδα είναι και ένα από τα θέματα τα οποία έχουν θέσει και οι Αμερικανοί και στο Κογκρέσο έχει τεθεί. Δεν είναι μόνο η Σουηδία, είναι και η συμπεριφορά της Ανατολικής Μεσόγειος, κυρίως Ελλάδα και Κύπρο. Ορίστε με τους Έλληνες, μιλάμε. Η Ελλάδα αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία, καταλαβαίνει τι επιδιώκει η Τουρκία. Δεν υπάρχει ψευδέστηση, πιστεύω, ότι η Τουρκία έχει αλλάξει πολιτική. Η πολιτική δεν έχει αλλάξει, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Έχει δίκιο η Αλεξία. Όταν πάμε στο διατάφτα θα φανεί.
Εν τω μεταξύ όμως η Ελλάδα με αυτό προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να παρατείνει αυτή την περίοδο ηρεμίας που υπάρχει, την ηρεμίας, η οποία είναι εξανάγκη στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει και επιχειρησιακούς περιορισμούς. Δεν μπορεί να σηκώνει τα αεροπλάνα όπως σηκώνει, γιατί έχει ελλείμματα εναλλακτικών, έχει θέματα οικονομίας κλπ. Το χρόνο βέβαια, όταν τον κερδίζεις, πρέπει να ξέρεις τι θα τον κάνεις. Να κερδίζεις χρόνο για να κλωτσάς τον Τενεκεδάκι παρακάτω δεν λέει τίποτα. Πρέπει να το εντάξει ένα σχεδιασμό. Ποιος είναι ο σχεδιασμός λοιπόν? Ο σχεδιασμός, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, είναι να κερδιθεί ο χρόνος για να διερευνήσει η ελληνική πλευρά μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τουρκία. Και εντωμεταξύ θα τρέξουν άλλα πράγματα. Εάν όντως υπάρχει σχεδιασμός που αυτός καταλαβαίνει ότι είναι να ενισχυθεί η Ελλάδα περαιτέρω οικονομικά, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια φάση διαδοχικών αναβαθμίσεων οικονομικών. Έτσι, οπότε η Ελλάδα έχει λόγο να δίνει, να διατηρεί ένα περιβάλλον σχετικά ελεγχόμενο. Οι διακυμάνσεις να είναι ελεγχόμενες. Αλλά μην έχουμε ψευδέστηση, αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Ο Ερντογάν είναι δεινός τακτικιστής. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει στροφή 180 μοιρών σε οποιοδήποτε. Το είδαμε αυτό. Σε οποιοδήποτε. Το κανένα, αναλόγως το κάνει. Οι πυρουέτες που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει. Είναι τρομερές. Και να το ξαναγυρίσει. Στο διατάφατρο υπάρχουν τρεις φράσεις, τρεις παράγραφοι στην κοινή διακήρυξη, μεταξύ άλλων, όπου είναι η αιχμή του δόρατος της προσπάθειας ελέγχου της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Η μία είναι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στρατιωτικά. Η άλλη είναι για την αποφυγή πρωτοβουλειών, ενεργειών και δηλώσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν το πνεύμα και, το, και το γράμμα. Πώς θα γίνει? Αυτές όμως αυτές είναι αμφίσιμες. Εμείς τα λέμε, δεν αποστατικοποιούμε τα νησιά μας. Ακριβώς. Και οι Τούρκοι θα λένε αυτό είναι προκλητική δήλωση. Ακριβώς, γι' αυτό λέω την αφήσω μας. Άρα, εξαρτάται από το πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη διακήρυξη. Έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η κάθε πλευρά να το διαβάζει όπως θέλει και να βλέπει τον εαυτό της μέσα. Αυτό που εμείς θεωρούμε και ορθώς ότι μπορεί να διαταράξει τη σταθερότητα και την ειρήνη, όπως αναφέρει, είναι ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Αυτό που θεωρούν οι Τούρκοι είναι νόμιμη δική μας δραστηριότητα. Εάν λοιπόν η Ελλάδα μπει στη διαδικασία να περιστείλει. Ο Ερντογάν τι κάνει? Ο Ερντογάν παγώνει το δυτικό μέτωπο. Θα έχει άλλο να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή και δύσκολα πράγματα. Παγώνει τα θέματα την Ελλάδα. Τα θέματα την Ελλάδα. Ναι, να το βάζει στο ράφι που λέγαμε. Το βάζει στο ράφι γιατί. Πού ποντάρει? Ακριβώς στο ότι η Ελλάδα καλεί την πίστη το επόμενο διάστημα δεν θα ασκήσει πολιτικά, δεν θα ασκήσει νόμιμα κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι. Ακριβώς για να μην διατράξει το κλίμα. Άρα με έναν τρόπο τι καταφέρνει, αν γίνει αυτό? Να παγώσει νόμιμες ελληνικές δραστηριότητες συμψηφίζοντάς τις με την Τουρκία. Δηλαδή δεν θα κάνω εγώ παραβιάσεις, αλλά και εσείς. Μην ξεχάμε ότι η συνέντευξη την καθημερινή ήταν πολύ αποκαλυπτική, μια επιβεβαίωση λεπτομερής όλων τα πάντα. Τα πάντα. Δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε. Τι θεωρεί απειλή? Δεν απειλεί η Ελλάδα. Απειλή θεωρεί το στρατό στα νησιά. Το στρατό στα νησιά. Ή απειλή θεωρεί, ας πούμε, μια γεώτρηση. Ή απειλή θεωρεί αν η Ελλάδα αύριο αποφασίσει να επεκτείνει την οριοθέτηση αόρατη, ας πούμε, με την Αίγυπτο ή με κάποιον άλλο. Και επίσης κάποιοι είπανε, και να το κλείσουμε για να πάμε και στο διάλειμμα και αμέσως να έρθω στον κύριο Κουσούλη ξεκινώντας να σχολιάσει και να μας πει και τη δική του άποψη. Κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι τα φόπλακα, ακούσαμε, στην ιστορία της επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας στα 12 μίλια. Ότι δεν υπογράψαμε την ταφόπλακα ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Γιατί αυτό είναι casus belli. Έχει μια καταληκτική φράση που λέει ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο, ότι οι δύο πλευρές διατηρούν τη νομική τους θέση και την πολιτική τους θέση. Άρα είναι ένα κείμενο καλή την πίστη. Πολιτικά όμως δεν πάβει να παράγει αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι αμφίστομο. Είναι διπλής ανάγνωση. Αν η Ελλάδα μπει στη διαδικασία να συμψηφίσει, να περιστείλει δικές της νόμιμες δραστηριότητες και να τις συμψηφίσει με τις τουρκικές παράνομες, δεν είναι καλό. Μάλιστα. Αν τα χρησιμοποιήσει για να ελέγξει την Τουρκία, είναι καλό. Δηλαδή είναι μια συμφωνία που θα τεσταριστεί στην πράξη και στον χρόνο. Λοιπόν, μια τελεία. Περνάμε στο διάλειμμα. Ξέρετε όλοι από τηλεόραση. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Θα συνεχίσουμε με τον Ελευθέριο Κουσούλη να σχολιάσει και να μας πει τη δική του άποψη, εκτίμηση και τους υπολείπους συνομιλητές μας. Σε 2-3 λεπτά από τώρα επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις και μιλάμε για την επίσκεψη Ερντογάν και τα απόνερα της επίσκεψης και κυρίως τι είναι από εδώ και μπρος. Ακούσαμε τις εκτιμήσεις της Αλεξίας Στασούλη και του Λάβρου Καλαρίτη. Λευτέρης Κουσούλης. Υπάρχουν απόνερα, θα δούμε αν υπάρξουν απόνερα. Αυτό. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι δύο χώρες πρέπει να συζητάνε. Δεν μπορούν να πάψουν να συζητάνε. Άρα, καλώς έγινε η επίσκεψη. Ασφαλέστατα, δεν το συζητάνε. Όχι, γιατί υπήρχαν και ενστάσεις. Κύριο Σαμαράς, ας πούμε, είπε ότι. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έτσι, δεν μπορούν οι δύο χώρες να μην συζητάνε. Εξαρτάται, τι συζητά. Όχι, θέλω να πω ότι οι χώρες πρέπει να συζητούν και να συζητάς, οι γειτονικές χώρες. Συζητάς, δεν γίνεται. Ένα εξάλλου, για αυτό που λέτε τώρα, για αυτούς που λένε ότι δεν πρέπει να συζητούν, σημειώνω απλώς ότι ακόμη και μετά από πολέμους τα μέρη συζητούν.
Ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν μεσολαβήσει ένας πόλεμος, πάλι τα μέρη θα συζητήσουν. Και εδώ μεσολάβησε ένας πόλεμος, οπότε εντάξει. Σε κάθε πόλεμο πάντως αμέσως μετά ακολουθεί μια συζήτηση. Η υπόθεση της Κύπρου είναι μια χαμένη υπόθεση την οποία η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί, ούτε η ελληνική πολιτική ηγεσία μπορεί να αποδεχθεί αυτή την υπόθεση. Τι είναι χαμένη υπόθεση? Χαμένη υπόθεση ότι έχουν περάσει 50 χρόνια και δεν μπορεί αυτή η συνθήκη να αλλάξει παρά μόνο με πολεμική πράξη και η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει, ούτε οι Κύπροι βέβαια αντέχουν πολεμική πράξη. Τι προτείνετε, αυτό που λέει η Τουρκία, ας πούμε, να αποδεχθούν αυτό που προτείνω? Εγώ δεν προτείνω κάτι, εγώ παρακολουθώ τα γεγονότα. Αυτό που λέει ο κ. Δεν προτείνω κάτι, ναι, βεβαίως. Αυτό που είπε ο κ. Ερντογάν είπε για τα δεδομένα. Τα δεδομένα έχει ένα συνώνυμο, τα τετελεσμένα. Τα τετελεσμένα έχουν προκύψει από λάθη τη ελληνική πλευρά των Κυπρίων, οι οποίοι στην πραγματικότητα από το 50, επειδή ανοίγουμε το ζήτημα και μετά, δεν διαχειρίστηκαν σωστά το θέμα τους και σαν μια μικρή εσωτερική σικελική εκστρατεία, μετά από 25 χρόνια, από το 50 μέχρι το 74, 24 χρόνια, παραδόθηκε στην πραγματικότητα η Βόρεια Κύπρος χωρίς πόλεμο, χωρίς ουσιαστική πολεμική σύγκρουση στην Τουρκία, η οποία ως εγγυήτρια δύναμη διεκδίκησε το δικαίωμά της να επέμβει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Ωραία, γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα εισβολής, αυτό που λέει ο Ερντογάν. Α, ναι, να μην τα δεχθούμε, αλλά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ποια είναι η συζήτηση? Μου κάνει εντύπωση γιατί χρησιμοποιείται ακριβώς τη φρασιολογία του Ερντογάν. Και μου κάνει εντύπωση. Τώρα, αυτή η διατύπωση δεν είναι επιτρεπτή. Χρησιμοποιώ τη γνώμη μου, όχι την φρασιολογία του Ερντογάν. Δεν πάβει να είναι η Τουρκία επιχειρηματολογία. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Εγώ περιγράφω την κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να οργανώσει πολεμική σύγκρουση μαζί με την Κύπρο για να ανακτήσει την Κύπρο, αν κανείς το διατυπώσει. Ότι πρέπει να αποδεχθεί τα τετελεσμένα εισβολής και κατοχής. Εγώ περιγράφω ότι μια κατάσταση έχει εγκατασταθεί 50 μπορούμε χρόνια. Μπορούμε να την πιέσουμε όμως με την Ευρωπαϊκή Κύπρο. Ασφαλέστατα μπορούμε να την πιέσουμε. Με το ΝΑΤΟ, σημειώνω, με το εμπάρκο όπλων. Ασφαλέστατα μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Δεν το κάνουμε αυτό τόσο επισταμμένος. Μπορεί κάποιος να πει ότι στο μέλλον όλα θα είναι καλύτερα. Δεν έχω να αντικρούσω κάτι σε αυτό. Ως προς τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Και τα δύο μέρη βγαίνουν ωφελημένα με την έννοια ότι διαμορφώνεται μια συνθήκη νυνεμίας, ηρεμίας. Θα περάσει το καλοκαίρι, δόθηκε η βίζα, αυτό είναι μια καλή πράξη κατά τη γνώμη μου που επιτρέπει την επικοινωνία των δύο λαών από πρόσωπα βέβαια τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν ακριβώς τον τουρκικό λαό αλλά είναι μέρος της ελίτ που διαθέτουν χρήματα και μπορούν να κάνουν τουρισμό και να προχωράνε σε υψηλές δαπάνες για μια. Και υπάρχει ένα αριθμό σημαντικό. Βεβαίως υπάρχει. Είναι 2-3 εκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα, πώς ακριβώς θα τεθούν τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας, θα το δούμε όπως είπε και η Αλεξία, στη διαδρομή. Εάν κάπου τα πράγματα συναντηθούν πάλι με μεγάλα εμπόδια, νομίζω ότι θα ξαναπάμε πάλι σε φάση ένταση. Θέλω να σημειώσω κάτι. Ότι ο κύριος Ερντογάν είναι ακριβώς το ίδιο πρόσωπο που πριν από 2 χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη γνώμη μου ως εκφραστής της τουρκικής ελίτ, είχε εσωτερικεύσει την εκδοχή ακόμη και να προχωρήσει σε πολεμική πράξη. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόσωπο. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρούμε τα γεγονότα στο μακρύ χρόνο, όπως εξελίσσονται στη μακρά διάρκεια, να μην είμαστε θύματα των εντυπώσεων, να μην μας κερδίζει μία μέρα εις βάρος του μακρύ χρόνου, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποστηρίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και τη χώρα μας. Μια τελευταία παρατήρηση. Σας έχετε απόλυτο δίκιο. Μια τελευταία παρατήρηση. Κάθε συζήτηση, η συζήτηση που κάνουμε με την Τουρκία είναι για να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας απέναντι σε πιθανή σύγκρουση και να αποτρέψουμε τη σύγκρουση. Υπάρχει κάτι υπέρτερο το οποίο δεν είναι αντικείμενο συζήτηση στη χώρα. Είναι η συνοχή του εσωτερικού μετώπου. Δεν υπάρχει άμυνα χωρίς εσωτερικό μέτωπο. Και η χώρα είναι μια διαβρωμένη κοινωνία από τις ταξικές ανισότητες και από τις πολύ βαθιές ανισότητες, οικονομικές και άλλου είδους ανισότητες που διασπούν το εσωτερικό μέτωπο και το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι σε θέση σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας σύγκρουσης με την γείτονα ή τον γείτονα, εάν ήθελε ποτέ προκύψει. Άρα η άμυνα ξεκινάει από το εσωτερικό μέτωπο και ακολουθούν τα ραφάλ και ακολουθούν οι συζητήσεις. Προς επίρρωση αυτού που λέει, συμφωνώ απόλυτα ο κύριος Κουσούλης, στο Ισραήλ, το οποίο παραδοσιακά
επειδή έχω πάρει αρκετέ φορέ που γνωρίζω τη χώρα, έχει ένα αραγέ ή εμφανίζεται ένα αραγέ ιστορικό μέτωπο. Με το που εμφανίστηκαν οι υπαρχθέ, απλά τι κάλυπταν ρηγματώσει, το πλήρωσε με πολύ τραγικό στρατηγικό τρόπο, το οποίο θα το ταλαιπωρεί για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Θέλω να είμαι πολύ σύντομο. Καταρχήν, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε και ω πολιτισμένοι άνθρωποι και λόγω ΝΑΤΟ που μα οδηγούν προς τα εκεί και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μας λένε μιλήστε, μιλήστε, μιλήστε. Κάποιοι μας λένε διαπραγματευτείτε, αλλά εγώ δεν το ακούω αυτό. Κάνω πως δεν το ακούω. Μιλήστε, συνομιλήστε. Σωστό είναι αυτό. Όμως από την επίσκεψη Ερντογάν, εγώ θέλω να αφαιρέσω οτιδήποτε είναι διθυραμβικό και πηγάζει το μέγαρο Μαξίμου. Και θέλω να κρατήσω δύο αρνητικά και τέσσερις σημειώσεις. Ένα αρνητικό. Χάλκι Γιόκ. Έτσι, δεν υπάρχει Χάλκι, το κλείσαμε αυτό. Αγία Σοφιά δεν θα είναι πάλι μουσείο, θα είναι τζαμί. Γιώκ και αυτό, τελειώσαμε μέχρι εδώ. Είναι έτσι. Έτσι δεν τα συζητάμε αυτά, τα χάσαμε. Πάμε στα άλλα τώρα. Για να οριστεί η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, ξεκινάς από εκεί που τελειώνει η πατρίδα σου. Πού τελειώνει η πατρίδα σου? Στα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι 6 μίλια. Άρα, εάν εμείς πριν πάμε στη Χάγη ή θα δούμε πού αλλού, δεν πάμε στα 12 μίλια, τελείωσε. Θα είναι 6 μίλια. Και είναι όντως τσουρούτικο και αντιφατικό να έχεις τη θάλασσα 6 μίλια και στον αέρα 10 μίλια. Ή 10 πάνω κάτω. Αυτό ή 6 πάνω κάτω. Παγκόσμια πρωτοτυπία που την έχει μόνο η Ελλάδα. Να το πούμε. Είναι μια προβληματική κατάσταση. Και για την οποία πρέπει να πω, έχοντας ταξιδέψει αρκετά και έχοντας καλύψει τα θέματα, δεν μπορούμε να δώσουμε καμία λογική εξήγηση όταν μας ρωτάνε στο εξωτερικό για να μην κάνουμε. Να λέμε αλήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως είναι προβληματική κατάσταση. Λοιπόν, ένα θέμα είναι τα χωρικά ύδατα. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο. Η κυριαρχία. Όταν λέμε χωρικά ύδατα, εννοούμε εθνική κυριαρχία. Δεν είναι αυτό δικαίωμα, είναι κυριαρχία. Είναι σκληρή. Άρα εκεί πέρα, αν πάμε με βάση εκεί, πάμε από τα χωρικά ύδατα. Ένα. Δεύτερον, η αποστρατικοποίηση. Όλα αυτά, αποστρατικοποίηση, μειονότητα στη Θράκη, γκρίζες ζώνες, συμφωνία της Λοζάνης, όλα αυτά λέει ο Ερντογάν, θα πάμε στη Χάγη. Ή να κουβεντιάσουμε δυο μας. Τον εφόλη της ύλης διάλογο που συνήθως θέτει, που είπε και στην καθημερινή. Όπως το λέει και αγαπητή συνάδελφος. Λοιπόν, άρα τι θέλουμε. Ή απευθείας θα συζητάμε με την Τουρκία που εμείς δεν το θέλουμε. Απευθείας διάλογο. Και όμως το θέλουμε, κύριε Μέγα, ξέρετε γιατί. Διότι η διακήρυξη που ανέφερε πριν ο Λάμπρος δεν λέει μέσα πουθενά για Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέει μέσα για τη Δύση. Απέτυχε ο Ερντογάν τον απευθείας διάλογο χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Πάντως ο Ερντογάν είπε. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της διακήρυξης αυτή. Μας έκανε όμως το χατήρι να πάμε στη Χάγη, λέει, αλλά με όλα μέσα. Να πάμε και τη Λοζάνη δηλαδή. Γι' αυτό δεν πάμε ποτέ. Και να τα πούμε οι δυο μας, χωρίς να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να μιλήσουν οι Αμερικανοί, κανένας. Άρα γι' αυτό είναι προβληματική. Αλλά ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αγαπητέ Σωτήρη, και συγγνώμη για την. Έχω μιλήσει παραπάνω. Η Ελλάδα είναι το έκτο πιο γυρασμένο κράτος στον κόσμο. Η Τουρκία. Η Ιταλία, εμείς νομίζω. Δεν έχει δημογραφικό πρόβλημα. Ένα. Δεύτερον, με βάση τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι κάτω από τη βάση, 44η στον κόσμο. Μαθητές, δεν το ξέρω. Πιο κάτω. Μαθητές. Κατανόηση κειμένου και μαθηματικών. Ολυμπιάδα μαθητών. Της πρώτης λυκείου. Ναι. Πήγαμε χάλια. Την 44η θέση στον κόσμο. Είμαστε κάτω από την Τουρκία. Άρα είμαστε λιγότερο μορφωμένοι από τους Τούρκους και είμαστε και λιγότεροι στον κόσμο και στα επόμενα 50 χρόνια η Ελλάδα θα γίνει 7,5 εκατομμύρια και οι Τούρκοι γύρω στα 120. Θα να πω μια κουβέντα πριν από τον Πριν να ρωτήσω Δημήτρη, ο τρόπος ακόμα που ήρθε η τουρκική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, αν τη δει κανείς και έχει παρακολουθήσει, εσύ έχεις παρακολουθήσει, όλοι μας νομίζω έχουν παρακολουθήσει και ο Λάμπρος κλπ. Είναι σαν επίσκεψη σε πιο μικρό βαθμό Αμερικανού Προέδρου. Μιας μεγάλης δύναμης. Τρία αεροπλάνα, δικά του αυτοκίνητα. Πολλοί δημοσιογράφοι. Μιλάμε στρατιές δημοσιογράφων. Αυτό το κάνουν Λάμπρο, όπως ξέρεις καλά, εσύ ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι δημόσια διπλωματία. Είναι μεγάλης δύναμης. Καλό είναι αυτό. Αλλά τα σχολεία να προσέξουμε, τα οποία δεν πάνε καλά. Είναι συζήτηση άλλης ημέρας, γιατί δεν πάνε καλά. Το έκανε, λες, για λόγους εντυπωσιασμού και δημογραφικό. Το έκανε γιατί η Τουρκία, κατά την άποψή μου, θεωρεί ότι είναι και είναι σε ένα μεγάλο βαθμό. Πάλι δυσάρεστο. Η κατάστασή μας είναι αποτέλεσμα των επιλογών του λεγόμενου πολιτικού συστήματος, που έχει φεουδαρχικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέρεται κυρίως για την αναπαραγωγή του.
αυτά τα οποία είπατε, τα οποία είναι σημαντικά στρατηγικού τύπου ζητήματα, ζωτικής σημασίας για μια κοινωνία. Το λέω, γιατί χώρα... από τα Τζουμέρκα, από την Πίντο, από την Ήπειρο, που ερημώνουν τα χωριά μου, και αυτό το βλέπουμε να γίνεται εμείς σε όλη την περιφέρεια. Ξέρετε, να σας πω, εμείς πιστεύουμε. Ο Λάκωνας. Εγώ είμαι από τη Λακωνία. Πιστεύουμε όμως ότι καταγόμαστε από το Σούλι, γιατί όταν έγινε η συμφωνία, ένας αριθμός αξιωματιωτών κατέβηκε στη Μάνη. Λοιπόν, αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα είναι ότι δεν έχουμε καλό δημόσιο σχολείο. Αδιαφορία πλήρης για το καλό δημόσιο σχολείο. Σήμερα θεμελιώδεις υπηρεσίες δεν υπάρχουν στη χώρα. Υγεία, για παράδειγμα. Τώρα, επειδή είσαι πατριώτης, υπηρώτης, θέλω να σε διακόψω και να πω τούτο. Νομίζω ότι το χειρότερο πράγμα στην παιδεία είναι ότι επειδή όλα γίνονται με ρουσφέτη στην Ελλάδα, ακόμη και αστυνομικοί που λέγαμε προηγουμένως, περνάνε με πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά παίρνουν και συνοριοφύλακες με μέσον. Εκτός. Τώρα, επειδή γίνονται όλα με μέσον, αποφασίσαμε την παιδεία και την είσοδο στα πανεπιστήμια να την κάνουμε αντικειμενική. Είναι το μόνο αδιάκριτο σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πάμε λίγο, και το κάναμε, αυτό που έχει σημασία είναι άλλα ζητήματα. Να επανέλθουμε στο ζήτημα. Μία συζήτηση λοιπόν με την Τουρκία θα πρέπει να έχουμε συνείδηση, γιατί χωρίς συνείδηση δεν υπάρχει δυνατότητα να συνομιλείς. Πού είμαστε. Ότι πού είμαστε. Δηλαδή η πραγματικότητα, η συνειδητοποίηση δηλαδή είναι ότι εμείς είμαστε μια μικρή χώρα με περιορισμένες δυνατότητες και δίπλα μας είναι μια μεγάλη χώρα με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αυτό το οποίο θέσατε για το δημογραφικό είναι μείζον ζήτημα. Σήμερα η Τουρκία έχει πληθυσμό, θα έχει σε λίγο 90 εκατομμύρια, σε λίγο. Σημειώνω για να το συγκρατήσουν και οι συμπολίτες μας ότι το 30% είναι κάτω των 30 ετών. Δηλαδή, φανταζόσαστε πόσο νεανικό πληθυσμό διαθέτει η Τουρκία. Δεν μπορούμε να επικοινωνούμε και να αποπνέουμε μια μυρολατρία. Το Ισραήλ με αυτή την έννοια. Τώρα, αγαπητέ μου, προηγουμένως μου είπε ότι λέω αυτά που λέει ο Ερντογάν. Τώρα δεν είναι μυρολατρία. Όχι, με αυτή τη λογική. Η περιγραφή είναι αντιμυρολατρία. Με την ποσοτική σύγκριση το Ισραήλ θα μπορούσε να είναι. Είναι ένα δεδομένο, μα δεν μιλάμε για αυτό. Θέμα, έτσι. Εγώ έχει περιγράφω τώρα τις δυνατότητες της χώρας. Έχει περισσότερο εχθρικό πληθυσμό. Έτσι. Μα περιγράφω τις δυνατότητες. Μην φτάσουμε στην δημογραφία. Περιγράφω τις δυνατότητες της χώρας της Τουρκίας. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν είναι παγιωμένο. Αυτά μπορούμε να αλλάξουμε. Μα δεν είπα εγώ ότι είναι παγιωμένο. Συμφωνούμε ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να αντιληφθεί αυτά τα οποία συζητάμε εμείς τώρα. Μην νομίζετε αυτά τα οποία συζητάμε εμείς τώρα. Δεν αδυνατεί, αρνείται αυτή η διαφορά μας. Μην το ισοπεδώσουμε και δεν λέω. Όχι, αρνείται να το κάνει γιατί εφόσον. Είναι δυναμική κατάσταση. Τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν και γρήγορα. Αν αρνηθεί να τα αρνηθεί, θα πρέπει να αλλάξει τον εαυτό του. Και συνεχώς δεν μπορεί να τα αλλάξει. Σήμερα λοιπόν, καλώς συζητάμε ένα ζήτημα. Συγγνώμη, που μένει σε εκκρεμότητα είναι το Κυπριακό και το οποίο θα μείνει σε εκκρεμότητα η επί Ελλάδα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Θα είναι λίγο πιο δίπλα το Κυπριακό, παρότι υπήρξαν οι δύο αναφορές και του Ερντογάν. Και του Πρωθυπουργού. Εξανάγκης, όλα γίνονται εξανάγκης. Άλλωστε η σκηνοθεσία ήταν απόλυτη, εγώ το είπα και χθες. Και πετυχημένη. Είχε προετοιμασία. Υπήρξε δουλειά. Δεν είναι και αυτό εύκολο. Επίσης, επειδή εμένα μου αρέσει να είμαι όσο μπορώ πιο λαϊκός, ξαναλέω το συγκεκριμένο για να είμαστε σταράτη, έπρεπε να γίνει η επίσκεψη. Καλώς έγινε. Καλώς τελείωσε για το χαμηλό πύχη που είχε μπει και από τις δύο πλευρές. Και στην πραγματικότητα, νομίζω το είπε και ο συνάδελφος ο Καλαρίτης πριν, περισσότερο ανάγκη το είχε αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν. Εμείς το καταλαβαίναμε αυτό. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε πλήρη στρατηγική, αλλά τουλάχιστον αυτό που καταλαβαίνει και ο μέσος πολίτης και νομίζω παίρνει είναι ότι σίγουρα άλλους 6 μήνες, δεν λέω παραπάνω εγώ, γιατί μετά είναι διάφορα γεγονότα, μην το αναλύσω τώρα, ούτε καν η επίσκεψη στην Τουρκία του Πρωθυπουργού που τη συμφωνήσανε, για τους επόμενους 6 μήνες, μάλλον ήσυχα θα περπατάμε. Αλλά θα γίνονται τεράστιες ανακατατάξεις. Ήσυχα το προσθέτω με τη δημόσια, διότι νομίζω στο παρασκήνιο και πίσω από τις κάμερες θα γίνονται διαβουλεύσεις και φόλες της ύλης του πάντως, θεμάτων. Επειδή αναφέρθηκε τώρα ο συνάδελφος ο Μέγας προηγουμένως, εγώ θα μπορούσα να πω ότι και για το τουρκολιβικό δεν είπαμε τίποτα. Δεν πάει έτσι. Για να συνεννοηθούμε. Υπήρχε ένας τρόπος να κάνεις αυτό που λέμε το ελάχιστο σε μια συνεννοημένη βάση. Η ελάχιστη συνεννοημένη βάση επετεύχθη. Δηλαδή πρέπει να είμαστε σε διάλογο. Όλα τα θέματα πάνε παραπίσω. Με τι στρατηγική θα δούμε τι θα αποδείξει ο καθένας. Και παρά τις κορώνες που πέσανε, είτε πριν την επίσκεψη, είτε και τώρα, σε ένα βαθμό, κατά βάση, από το πολιτικό σύστημα εννοώ, δεν λέω για μας, είναι η λογική ότι θα δούμε και θα το κρίνουμε. Θα υπάρξει και η ενημέρωση
Και πώς κίνδυνος που υπάρχει είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης και στην ΕΡΤ, για να συνοηθούμε, αρκετά σαφώς και θα υπάρξει και ένα άλλο. Υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα με την στάση της. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια συμφωνία η οποία θα αποτιμηθεί γρήγορα στην πράξη και στον χρόνο. Αλλά η Τουρκία τι θα κάνει, θα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει ως τεκμήριο εξομάλυνσης των σχέσεων και προσέξτε, έμεση αποδοχή Ελλάδα στα ατζέντα. Θα πει ορίστε, με Έλληνες συζητάμε παρά το τουρκολιβικό, παρά το κάζου. Σε δύο ταμπλοπέδια. Συζητάμε. Άρα θα επικαλείται αυτό. Ότι μιλάει μαζί μας και πει: ορίστε, με τους Έλληνες συζητάμε και δεν έχουμε πρόβλημα. Ούτε με τον τουρκολιβικό. Το χαιρέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες. Προφανώς. Χαιρέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αυτό είχε κανονιστεί πριν τη συζήτηση. Μήπως δώσουμε και τα F-16 τώρα. Το επόμενο θα το επικαλεστεί. Μήπως δώσουμε και τα F-16 τώρα. Μια που τα βρήκατε και είστε ήρεμα. Καθόλου δεν το αποκλείω. Ίσα-ίσα. Αυτό πήγα να πω. Οι Αμερικανοί έσπευσαν χθες να ανακοινώσουν, να πούνε συγχαρητήρια στις δύο πλευρές που μπορέσαν να κάνουν αυτό, τη Συμφωνία των Αθηνών. Άρα λοιπόν λύνονται και τα χέρια ενδεχομένω κάποιοι. Μου κάνει εντύπωση και το άλλο. Ας πάρουν και τα F-16. Γιατί δεν φτιάχνουν οι Αμερικανοί τα αεροπλάνα. Για να τα πουλάνε, βέβαια. Λοιπόν, παράκληση, επειδή πάμε προς το τέλος. Χρήστο, πάμε. Σύνταξη, μας βλέπουμε πάρα πολύ συνταξιούχοι. Πάμε να μιλήσουμε για το μέλλον της πατρίδας. Για το μέλλον της πατρίδας, από ό,τι είπα προηγουμένως με το δημογραφικό, είναι συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν, μάλιστα και έχει ένα νομοσχέδιο τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει ένα άρθρο από πάνω, στο τίτλο. Το άρθρο είναι κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή θέλω να το κολλάσω μόνο και μόνο που λέει τη λέξη κίνητρα. Παραδέχεται δηλαδή ότι οι συντάξεις είναι απαράδεκτες. Και δεύτερον, αντί να δώσουμε κίνητρα για τα νέα παιδιά, λέει κίνητρα για το συνταξιούχο. Ναι, αλλά είναι κάτι που υπάρχει, βρε Χρήστο, έτσι. Εντάξει, είπα και. Υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο στατιστικό. Τα ουσιώδη έχουν μείνει απ' έξω. Αυτά που έχουν δημοσιονομικό κόστος, όπως είναι οι χείρες με την εθνική σύνταξη. Μία χείρα που παίρνει δικιά της σύνταξη. Η χείρος το ίδιο είναι. Κυρίως 9 στις 10 είναι χείρες. Οι άντρες φεύγουν νωρίτερα. Γιατί γίνεται αυτό, λες. Γιατί πρώτον, να την καλή εκδοχή. Εμείς οι άντρες κάνουμε καταχρήσεις. Κάνουμε καταχρήσεις. Μέγα θέμα. Κάνουμε μετά. Καλή τρίπλα. Παίρνουμε μικρότερες γυναίκες. Έτσι θα το δεχτούμε αυτό. Δεύτερον, οι γυναίκες έχουν κοιλιακή αναπνοή. Και τρίτον, κάνουμε και καταχρήσεις. Κοιλιακή αναπνοή. Τέταρτον, να μας ταλαιπωρούν και περισσότερο από ό,τι έχουμε. Με τις χείρες, λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλο λέει ότι δεν μπορεί να παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις. Και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και σύνταξη από τον θανάτου, λόγω θανάτου. Αυτό έχουμε την εγκύκλιο Τσακλόγου πριν από δύο χρόνια, δεν εφαρμόστηκε, ακόμη μένει σε κρεμότητα. Αυτό δεν το θίγει αυτό το νομοσχέδιο, με ποιο τρόπο θα λυθεί. Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει με την περικοπή της σύνταξης που στο δημόσιο περικόπτεται μετά την τριετία εφόσον η γυναίκα ή δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη εξιδίου δικαιώματος ή εργάζεται, στο δυτικό τομέα δεν έχει κοπεί. Παίρνει το 70, πόσο παίρνει. Παίρνει το 70% λαύρο. Με αποτέλεσμα αυτές οι γυναίκες τώρα να είναι χρεωμένες και θα έρθει κάποια στιγμή η πολιτεία και θα τα ζητήσει πίσω. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια, δηλαδή από το 17, πρώτη πρώτη 17 που ισχύει αυτό, από το 16 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, μέχρι το 19. Τι θα ζητήσει αναδρομικά το 70% που παίρνει. Ως αχρεωστήτος καταβληθέντα. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι αυτό δεν μπόρεσε, δεν το έδειξε καθόλου τώρα. Ούτε το Γεωργιάδης είναι μέσα στο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει εισηγούνται κάποιοι να χαριστεί αυτό, αλλά αν χαριστεί θα πάνε οι γυναίκες του δημοσίου, οι λήπτες των συντάξεων και του δημοσίου θα πούν, παιδιά, γιατί διαφορετικά μέτρα και σταθμά, αφού το ταμείο πλέον είναι. Και θα δικαιωθούν δικαστικά. Οπότε καταλαβαίνετε τι μεγάλο σκάνδαλο υπάρχει σε αυτό και δεν έχει λυθεί. Και το άλλο θέμα είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Γιατί όποιος σήμερα παίρνει 1.400 ευρώ σύνταξη, θα πάρει 3% αύξηση και θα πάει 1.432 ευρώ. Ναι. Όταν όμως υπερβαίνει η σύνταξη στα 1.400 ευρώ, επιβάλλει τη εισφορά αλληλεγγύης 3%. 3% στα 1.432 που θα αυξηθεί η σύνταξή του από την 1η Ιανουαρίου, συντάξεις οι οποίες θα καταβληθούν 21 Δεκεμβρίου. Είναι 42 ευρώ. Άρα πέφτει πάλι στα 1.400. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν 1.400 ευρώ θα πάρουν αύξηση 3%, θα είναι 0 στο ταμείο. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ευχαριστώ. Όταν μπαίνουν όρια σε νόμους, κάποιοι που είναι στο όριο του 1 ευρώ, στο λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάποιος κάνει και κερδίζει. Αλλιώς δεν βάζαμε όρια. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν λέει ότι 3% πάνω από τα 1.400 να πληρώσει μια εισφορά. Λέει εφόλου του ποσού. Πάει από το πρώτο ευρώ. Οπότε πληρώνει εισφορά από το πρώτο ευρώ. Αυτό είναι το λάθος του νόμου, το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Αλλά δεν τόλμησε η κυβέρνηση γιατί έχει δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή θα χάσει έσοδα το δημόσιο.
κατά τα λοιπά. Προβλέπεται η εργασία των συνταξιούχων χωρίς να υπάρχει το πέναλτι του 30%. Αυτό είναι καλό, δεν καλό. Ναι, που είπαμε προηγουμένως. Δες όμως την αδικία. Ένα ορφανό παιδί παίρνει τη σύνταξη του πατρός του ή της μητέρας του. Ναι. Και πηγαίνει και φοιτεί στην Πάτρα. Και εργάζεται 2 ημέρες το Σαββατοκύριακο σε μια καφετέρια για να βγάλει το χατζηλίκι. Αυτόν του κόβει. Δηλαδή για τη χείρα που εργάζεται δεν προβλέπεται αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση. Μα η χείρα 50 ετών, 40 ετών που έχει μικρά παιδιά δεν θα πάει να εργαστεί. Γιατί σε αυτή την κόβει στη σύνταξη και πέφτει από το 70% στο 35% και στον άλλον που είναι 70 χρονών, 65 ετών, που είναι ενεργητικός, που θέλει να βγει στην αγορά να προσφέρει, του δίνεις το δικαίωμα και καλώς το δίνεις. Αλλά γιατί δεν δίνεις τη χείρα, δεν δίνεις το φοιτητή, το ορφανό φοιτητή που σπουδάζει στα Γιάννηνα να πάει να δουλέψει. Λες ότι είναι καλό αυτό που συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να είναι να πιο διευρυμένο. Και στις χείρες, δεν υπάρχει το πέναλτι όταν η χείρα βγαίνει να δουλέψει για να μεγαλώσει τα ορφανά παιδιά. Να σε ρωτήσω, η αύξηση θα είναι, πώς είπαμε, 3%. Και ποιοι θα την πάρουν αυτή την αύξηση, Χρήστο? Θα την πάρουν περίπου 1.600.000 αποκλείονται. Είναι οι συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, πριν τις 12 Μαΐου του 2016, που έχουν προσωπική διαφορά. Χρονιά με τη χρονιά αυτή φθήνει, μειώνεται την προσωπική διαφορά. Είναι όμως ορισμένοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά και 400 και 500 ευρώ. Αυτοί δεν θα πάρουν ποτέ αύξηση. Φέτος θα πάρουν ένα μικρό επίδομα 150 και 200 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες. Δεν θα πάρουν όμως ούτε αυτό το επίδομα αυτοί που είναι από πιο ποσό και πάνω. Απάνω από 1.600 ευρώ δεν θα πάρουν κανένα επίδομα. Μεικτά. Μεικτά, ναι. Και με το επικουρικό μαζί μεικτά αυτό. Όχι, μιλάμε κύρια σύνταξη. Μιλάμε για την κύρια σύνταξη. Άρα λοιπόν, σύνταξη. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά και κύρια σύνταξη μεικτά από 1.600 ευρώ και πάνω, δεν παίρνουν ούτε δεν θα πάρουν ούτε αυτό το εφάπαξ. Ούτε αυτό το 150-200. Ούτε αυτό το εφάπαξ. Και όσοι έχουν προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ, ούτε αυτοί εξαιρούνται. Ναι. Αλλά οι αυξήσεις, Σωτήρη, δεν θα δοθούν και στις επικουρικές συντάξεις. Γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να παίρνει 800 ευρώ ή 700 ευρώ κύρια σύνταξη, αλλά παίρνει και 250 επικουρική. Η οποία η επικουρική σύνταξη είναι μέρος του εισοδήματος. Γι' αυτό και εμφανίζει, ενώ το συνολικό κονδύλι για τη συντάξη είναι 30 μισό δισεκατομμύρια, εμφανίζει μια δαπάνη 500 εκατομμύρια, που είναι δηλαδή 1,4% είναι η αύξηση. Ωραία, βοήθησε μας σε κάτι ακόμα. Αυτό το 150 για το οποίο μας παίρνουν κάθε βράδυ οι άνθρωποι, 18 Δεκεμβρίου είπα θα το δώσουν, έτσι δεν είναι? Ποιους αφορά, πόσους και ποιους χοντρικά αφορά? Αφορά περίπου 750.000 ανθρώπους. Που είναι ποιοι? Οι οποίοι είναι κυρίως συνταξιούχοι ΔΕΚΟ, που έχουν προσωπική διαφορά στις ΔΕΚΟ, στις τράπεζες. Υπαλλοί συνταξιούχοι βγαίνουν με 30, με 32, με 35 χρόνια, με πλήρη σύνταξη. Πολλές φορές τους υποχρέωνε η επιχείρηση. Ας πούμε στον ΟΤΕ ή στην ΔΕΗ και σε άλλες επιχειρήσεις είχαν σύμβαση ορισμένου χρόνου 35 ετών. Με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας, αυτοδίκαια λιόταν η σύμβαση και έφευγες. Και να ήθελες να μείνεις, δεν μπορείς να μείνεις στον ΟΤΕ να εργαστείς. Αυτοί λοιπόν με 35 χρόνια έχουν χαμηλότερο συντελεστή με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο. Γιατί για να πάρεις τον ανώτερο συντελεστή, όπως ο νόμος Κατρούγκαλο τροποποιήθηκε ακολούθως με τον νόμο Βρούτσι το 2020, για να πάρεις το 50% πρέπει να έχεις 40 χρόνια. Αυτοί που έχουν 30-32 χρόνια παίρνουν πολύ χαμηλότερο συντελεστή. Ήρθε ο επαναυπολογισμός και λέει, κύριε Μέγα, παίρνεις 1.600 ευρώ, αλλά αν υπολογιζόταν η σύνταξή σου με τον νόμο Κατρούγκαλο και τον νόμο Βρούτσι μετά, έπρεπε να πάρεις 1.200. Έχεις προσωπική διαφορά 400 ευρώ. Χρονιά με τη χρονιά, όσο αυξάνεται και ναι, το κράτος δίνει αυξήσεις, αυτή θα φθήνει, θα μειώνεται η διαφορά. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, αυτοί οι άνθρωποι δεν πάρουν ποτέ αύξηση. Αυτοί οι λεγόμενοι που δεν λέγεται έτσι, επιταγή ακρίβειας, που περιμένουν να πάρουν αυτοί οι οποίοι είναι σε χαμηλές συντάξεις, μέχρι νομίζω 800 ευρώ. Θα είναι μέχρι 16.000 το ζευγάρι εισόδημα, ναι, όσο είναι και το επίδομα θέρμανσης. Είναι για συνταξιούχους, αλλά όχι μόνο για συνταξιούχους. Είναι για τις ευάλωτες ομάδες. Ναι, ναι, είναι. Είναι συν ένα επίδομα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν καθόλου εισόδημα, που παίρνουν 200 ευρώ το ένα άτομο και 300 ευρώ το ζευγάρι, στην οικογένεια συν 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Αυτοί θα πάρουν ένα επιπλέον επίδομα και είναι 250 ευρώ για τους. Και να σε ρωτήσω μια που τα ξέρεις όλα αυτά. Το θέμα της προσωπικής διαφοράς, επειδή η κυβέρνηση αυτή έχει πει θα το αντιμετωπίζει επιδοματικά, έχει πει.
προοπτική αυτό να αλλάξει και κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τα 300, 400, 500 ευρώ να μην παίρνουν τα 100, 150, 200. Πέρυσι είχαν πάρει 200, 250, 300. Αλλά να ενσωματωθεί αυτό στην σύνταξή τους και να είναι μόνιμο πια το ποσό. Γιατί αυτός που έχει 500 προσωπική διαφορά, ο Θεός ξέρει αν θα προλάβει ποτέ να πάρει. Μακάρι να του δώσει ο Θεός χρόνια και να προσέχει την υγεία του, αλλά δεν θα πάρει ποτέ αύξηση. Δεν πρόκειται να ενσωματωθεί αυτό. Δεν θέλω να πω ευχάριστα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν πρόκειται να ενσωματωθεί ποτέ. Τι πρέπει να γίνει όμως και επιβάλλεται να γίνει. Έστω ότι κάποιος δούλευε στην Εθνική Τράπεζα ή δούλευε και είχε 35 χρόνια. Με 35 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα ή στην Εμπορική, την Ιωνική, έπαιρνε πλήρη σύνταξη. Ναι. Είχε όμως και 4 χρόνια, 5 χρόνια πριν στον ιδιωτικό τομέα, στο ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ. Αυτά τα χρόνια δεν τα προσκόμισε τότε που έκανε αίτηση για να πάρει σύνταξη, γιατί δεν του χρειαζόταν. Με τα 35 χρόνια είχε πλαφωνάρει, που λέμε, στην κορυφή. Δεν το χρειαζόταν και αν προσκόμιζε και τα ένσημα του ΙΚΑ, απλώς θα καθυστερούσε την απονομή της σύνταξης. Δεν τα προσκόμισε. Λοιπόν, δώσ' του όμως το δικαίωμα τώρα να τα προσκομίσει εκείνα τα ένσημα, έτσι ώστε τα 35 χρόνια να τα κάνει 39 ή 4 χρόνια, να βελτιώσει το πλάσμα και να μειώσει, δεν θα πάρει αύξηση, αλλά θα μειώσει την προσωπική διαφορά. Έτσι, εις τρόπο ώστε μετά να πάρει κάποια αύξηση το 25%. Έτυχε λοιπόν, τώρα δεν θα εξηγήσω πώς, δεν χρειάζεται, να υποπέσει την αντίληψή μου το εξής, και επειδή είστε εδώ και το ξέρετε, επιτρέψτε μου να σας το θέσω. Μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι στα όρια της εξαθλίωσης, θα έλεγα, έπαιρνε από το κράτος μια στεγαστική συνδρομή, το λένε, 340 ευρώ, κάτι τέτοιο, έτσι. Αυτή λοιπόν το εισόδημά της υπερεύει κατά 190 ευρώ 0,5 λεπτά. Και της παίρνει τη στεγαστική συνδρομή και της δίνει 70 ευρώ για στεγαστική συνδρομή. Αυτό το πράγμα πώς νοείται σε μια κοινωνία έτσι όπως με τα χαρακτηριστικά τα δικά μας σήμερα? Έθεσες προηγουμένως, Σωτήρη, το θέμα του ορίου. Καταρχήν, ήδη ο πληθωρισμός έχει καταφάει, ας πούμε, αυτό το όριο τώρα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι... Και επιτρέψτε μου να το πω και δημόσια, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αναπτύσσει τέλος πάντων μια δραστηριότητα στα μέτωπα αυτά. Πήρα τηλέφωνο το γραφείο, ως απλός πολίτης, το γραφείο της κυρίας Ζαχαράκη, σωστά το λέω, στην κυρία Ζαχαράκη. Βγήκε μια πάρα πολύ ευγενική κυρία εκεί πέρα, η οποία μου απάντησε με πολύ ευγενικό τρόπο, οφείλω να το πω, το εξής κοινικό περιεχόμενο. Ότι ναι, πράγματι έχει δίκιο η κυρία αυτή, έτσι συμβαίνει, το γνωρίζουμε, δεν έχω απάντηση να σας δώσω πώς μπορεί να δοθεί μια λύση και αν δοθεί ποτέ λύση. Έτσι λοιπόν, ποιο είναι το πραγματικό δεδομένο? Μια γυναίκα που ζει στα όρια της εξαθλίωσης και τη βοηθούσε η ελληνική δημοκρατία δίνοντάς της 340 ευρώ για να μπορεί να επιβιώσει, γιατί το 340 ευρώ είναι ένα αισθητό ποσό, της το αφαιρεί, η σωστή λέξη είναι της το αρπάζει, επειδή συμβαίνει μέσα από τις μικρές προσθήκες που παίρνει, να πάρει 190,05 λεπτά και συνεπώς της δίνει 70 ευρώ, δηλαδή της κλέβει στην πραγματικότητα 300 ευρώ. Πώς μπορεί να νοείται αυτό σήμερα? Είναι 200 ευρώ το επίδομα. Πώς νοείται αυτό σήμερα? Το εγγυημένο εισόδημα που παίρνει το ένα άτομο είναι 140 ευρώ που παίρνει για στεγαστική συνδρομή. Όταν υπερβεί το όριο, πέφτει. Θέλει καλύτερη κλιμάκωση όλο αυτό. Αλλά το βασικό είναι... Το ερώτημά μου είναι γιατί υπάρχει αδιαφορία για την κλιμάκωση. Δηλαδή μόνο ο πληθωρισμός να ληφθεί υπόψη. Γιατί υπάρχει αυτή η εγκατεστημένη αδιαφορία? Δόθηκαν αυξήσεις 7,75% και φέτος 3% και κανείς, ούτε καν κανένα πολιτικό κόμμα, δεν μιλάει για τη μοριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Πρέπει να κλείσουμε. Είναι αύξηση 10% και στο 5%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους προστεκλημένους μας που ήταν απόψε μαζί μας και βοήθησαν αυτή η κουβέντα να γίνει ζωηρή και ενδιαφέρουσα. Νομίζω θα μας το πούν πρώτα οι τηλεθεατές μας, βέβαια. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που παραμένουμε εμείς εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα να απαντήσουμε στους φίλους μας. Σε 2-3 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο από τα Πατήσια. Σας ακούμε, κύριε Νίκο. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Ήθελα, ο κύριος Μέγας έφυγε. Έφυγε. Ήθελα να σχολιάσω λίγο κάτι στον κύριο Μέγα, αλλά και το προηγούμενο θέμα, το πρώτο θέμα. Πέστε μας. Το θέμα του αστυνομικού. Ναι, ναι. Μπορεί να μου πείτε πόσα άτομα παίρνει το γήπεδο του βόλεϊ?
Ήτανε δύο δημιουργίες μάτρα απ' έξω. Δεν το ξέρω, κύριε Νίκο. Άκουσα 400, 500, 600, δεν ξέρω. Ήταν μέσα. Ναι, και χρειάζεται δύο δημιουργίες. Δηλαδή, στο χωριό μου που γίνονται πανηγύρι με 3.000 άτομα, πόσες δημιουργίες πρέπει να είναι εκεί. Δεν είναι το ίδιο πάντως. Θέλω να πω άλλο το πανηγύρι. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Γιατί είναι άλλο το πανηγύρι και άλλο το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έστω και στο βόλεϊ. Ναι. Το ότι υπάρχουν άτομα που. Υπάρχουν άτομα, μ' ακούτε. Ναι, ναι, πολύ καλά. Υπάρχουν άτομα, υπάρχει μια ροπή της νεολαίας σε έκνομες πράξεις. Αυτό δεν πρέπει να προβληματιστούμε. Ναι. Εγώ είμαι ένα εκπαιδευτικός. Ναι. Και το βλέπουμε τώρα τη βία, τη βλέπουμε και μέσα στα σχολεία. Ναι. Μήπως δεν δίνουμε αξίες στην νεολαία, μήπως δεν υπάρχουν προοπτικές, μήπως βλέπουν τα οικονομάνε άλλοι. Μπορεί κύριε Νίκο, μπορεί να φταίει αυτό που λέτε, μπορεί να φταίει και αυτό που λέτε. Η αλήθεια είναι όμως ότι την ίδια ώρα που γινόταν αυτό το μάτς, σε όλη την Ελλάδα. Είναι δηλαδή το φαινόμενο. Ναι, ναι, απλώς λέω ότι σε όλη την Ελλάδα γίνονταν πάρα πολλά τέτοια μάτς και ναι. Δεν είχε δύο δημιουργίες μάτς απ' έξω. Εδώ ήταν και ειδικού ενδιαφέροντος. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Μήπως μισό λεπτό, κύριε, μισό λεπτό, ναι, ναι. Να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Γιατί είπατε και για την ΑΕΚ και για το γήπεδο, πάτε στο γήπεδο. Δύο λεπτά. Μήπως ξέρετε σε ποιο γήπεδο έγινε η πρώτη δολοφονία φιλάθλου? Δεν θυμάμαι, όχι. Στο γήπεδο της ΑΕΚ, τη δεκαετία του 80. Δεν το θυμάμαι. Μήπως ξέρετε πόσοι εργάτες σκοτωθήκανε για την αναδόμηση του γήπεδου του ΑΕΚ? Έχετε κάποιο θέμα με την ΑΕΚ, κύριε Νίκο, να το πείτε? Όχι, γιατί δεν σας νοιάζει, μας νοιάζει τώρα για τον αστυνομικό. Δεν μας και κινήθηκε και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ναι. Κοιτάζετε εσείς για τους εργάτες που σκοτώνονται συνέχεια ή για αυτούς που έχουν σκοτώσει αστυνομικοί? Κύριε Νίκο μου, τα πάντα, για τα πάντα. Χθες μιλούσαμε για τον Γρηγορόπουλο. Αφήστε την κουβέντα αυτή. Μην μου την κάνετε εμένα αυτή την κουβέντα και αφήστε τα μαθήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, τέλος. Χθες το βράδυ μιλούσαμε με τον Γρηγορόπουλο εδώ πέρα. Σωστή. Λοιπόν, μαθήματα αλλού. Πάμε στον κύριο Ηλία από το Γέρακα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Είδα την επίσκεψη του Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα, η οποία ονομάζεται τώρα Τουρκία και ονομάστηκε Τουρκία από τον Ατατούρκ, ο οποίος το 1819 το 919 σκότωσε τους, του είπε ο ένας αυστριακός στρατηγός όταν με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ήταν στην Αλβανία, του είπε να σκοτώσει τους Πόντιους και οι Πόντιοι φύγανε. Μετά σήμερα συνεχίζει και είπε παρεπιπτόντος ότι άκουσα ότι στη Θράκη υπάρχουν Τούρκοι, υπάρχουν Μουσουλμάνοι, είναι υπομάχοι οι μάλιστα, οποίοι κύριε ήταν υπόμογανοι, οι περισσότεροι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα, και μείναν εκεί κύριε και τους κάναν Τούρκους. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ και σε εσάς. Στην Θράκη ζουν Έλληνες πολίτες, Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι τουρκογενείς, Ρωμά και Πομάκι. Αυτό είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανά, και στην παρέα σας. Σας ακούμε. Είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος. Έχω τελειώσει πριν 2 χρόνια. Έχω κάνει αίτηση για αναπλήρωση της σύνταξής μου και του επικουρηγού. Παίρνω τηλέφωνο στο ΕΒΑ της Χαλκίδας και μου λέει χρειάζονται ένα ειδικό λογισμικό το οποίο δεν το έχουν. Ναι. Και εντολή για να ξεκινήσουν να βγάζουν οι συντάξεις. Πείτε του κύριου Γεωργιάδη τι γίνεται η περίπτωση αυτή, γιατί είναι χιλιάδες συνταξιούχοι, μου λένε. Μόλις το ξαναέχουμε, θα το κάνουμε, κύριε Γιώργο. Μόλις το ξαναέχουμε. Εδώ τακτικό, ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται εδώ. Την Δευτέρα ήταν εδώ πέρα, έκατσε περίπου μία ώρα έκατσε στην εκπομπή. Θα βάλουμε. Ακολουθώ, αλλά την ερώτηση αυτή θα του κάνατε. Και το γενικότερο ερώτημα. Θα το βάλουμε σαν γενικότερο ερώτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Γεωργίου από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Θέλω 3 ερωτήματα να κάνω. Το ένα είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα. Δάσκαλε που εδίδασε τη σκενόμο δεν εκράτησε. Δεν εφαρμόζεται με τίποτα. Μάλιστα. Δεν μας δίνει φράγκο. Πρώτο. Δεύτερο. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί έχουμε προσωπική διαφορά? Σωστό. Κάποιες αλλαγές ο κύριος Βρούτσης έχει κάνει. Μάλιστα. Από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτά που
ήταν προς όφελος του άλλου. Για μας τι έκανε, τίποτα. Μάλιστα. Και το τρίτο. Και το τρίτο είναι, πέρσι πήραμε αυτό το, για την προσωπική διαφορά το επίδομα, 200 ευρώ, 250, και τώρα μας δίνουν 100, 150, 200 το ανώτερο. Ναι. Μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Φέτος είναι πιο λίγα τα χρήματα, γιατί είναι πιο μικρή η αύξηση την οποία θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Πέρυσι ήταν 7,2%, φέτος είναι 3,1%, γι' αυτό και έχει μειωθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ απαντάω απλώς τον λόγο σας, λέω. Δεν τον δικαιολογώ. Λέω ποιος είναι ο λόγος. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ιωάννα από την Αθήνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα σας θέσω. Το ένα είναι ερώτημα, το άλλο είναι θέση. Πέστε μας. Το ερώτημα είναι ότι γνωρίζω έναν πολύτεκνο, έχει 4 ανήλικα παιδιά. Το μόνο το εισόδημα είναι περίπου 10.000 το χρόνο από ενίκια. Φορολογείται κανονικά από τα ενίκια και δεν έχει καμία έκπτωση λόγω των παιδιών του. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί αυτή η αδικία είναι ναι. Το μοναδικό εισόδημα, δεν έχει άλλο εισόδημα. Μάλιστα. Το δεύτερο ως θέση, γιατί ήμουνα καθηγήτρια πολλά χρόνια, επί 50 χρόνια μπορώ να πω, καθηγήτρια νότα του Ιδρύματος, η τιμωρία για να σταματήσει βία, γιατί έχουμε δεχθεί βία έντονη, η οποία καθοδηγείται καταρχήν από μεγάλους. Μέσα στα πανεπιστήμια ήταν από τα ανώτατα κλιμάκια, δεν χωνεύουμε κάποιον, τον βάζουμε το φοιτητή να τη χτυπήσει, να τον χτυπήσει, να τον κλείσει. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η βία. Για να μειωθεί η βία, κάτι που κάνανε στην Αγγλία, στα μικρά παιδιά, πρώτον, μειώσαν όλες τις εκπτώσεις των γονέων. Φορολογικές, επιδόματα κλπ. Δεύτερον, είπανε ότι όποιο παιδί δεν είναι στο σχολείο κανονικά και ασκεί βία απ' έξω, οι γονείς συλλαμβάνονται, φυλακίζονται και τα παιδιά πάνε σε άσυλα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, κάπου πρέπει να σταματήσει η βία, γιατί μάλλον έγινε για πλάκα, επειδή δεν τιμωρείται κανείς. Ευχαριστούμε, κύριε Ιωάννα. Καλό σας βράδυ, ακουστήκατε. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Τσαμπελοκήπου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Καλησπέριζω επίσης και τον ολιγόλογο και συμπαθέστατο συνάδελφό σας. Μάλιστα. Κύριε Ξενάκη, είμαι 87 ετών Έλληνας. Οι γονείς μου κατάγονται από τη Μικρά Ασία και ο εφέντιν που ήρθε χτες με πρόσβαλε. Αλλά αυτός που με πρόσβαλε περισσότερο ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών. Σεβαστείτε αυτό που σας λέω. Ναι. Ερώτημα. Ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο αεροδρόμιο? Όχι. Όχι, όχι. Τον υποδέχθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης στο αεροδρόμιο. Τότε γιατί έκανε υπόκληση ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κύριος Γεραπετρίτης, την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά του αεροπλάνου? Αυτό δεν το έδειξε η τηλεόραση. Α, το έκοψε. Κύριε Ανδρέα... Το έδειξε όμως η τουρκική τηλεόραση. Εγώ, κύριε Ανδρέα... Και για να μην κάνω διαφήμιση σε αυτόν που το έδειξε στο YouTube, το όνομά του, αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας το πω ποιο είναι, να το δείτε και εσείς με τα μάτια σας. Αυτό με πρόσβαλε τώρα στο φεδιό της ζωής μου. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα, εγώ επειδή είδα αυτά τα πλάνα στο Προεδρικό Μέγαρο, που ήταν και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχω δει αυτό που λέτε. Δεν λέω ότι δεν σας πιστεύω. Θα ψάξω να το βρω και πραγματικά με απόλυτο σεβασμό στα 87 χρόνια σας και στην καταγωγή σας και σε όλα τα υπόλοιπα, θα το δω και θα το ασχολιάσουμε αν είναι έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε γερός δυνατός και να τα χιλιάσετε. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από την Αγία Παρασκευή. Σωστά. Συγγνώμη, στον κύριο Μιχάλη από την Κινέτα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μιχάλης από την Κινέτα μας ακούει? Μπορείστε. Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να σας πω κάτι για το Τριάσιο. Ναι. Έχω εγχειριστεί 3 χρόνια τώρα για το ισχύο μου. Ναι. Και περιμένω 3 μέρες τώρα από τον πόνο.
ναι. για να πάω στο Θριάσιο. Ναι. Και ρωτάω τώρα, αυτό το Θριάσιο είναι περιφερειακό εργοστάσιο. Έχει να εξυπηρετήσει 10 δήμους. Από τον Ασπρόπυργο μέχρι τα Δερβενοχώρια μέχρι την Κινέτα. Ναι. Έπρεπε να είναι λοιπόν να πάω εγώ στην Αθήνα και να έρθουν οι άλλοι. Να έρθουν οι άλλοι στην Ελευσίνα, έπρεπε να το βάλουν στο πρόγραμμα αυτό. Να το βάλουν στο πρόγραμμα αυτό για να νοσηλεύεται εδώ. Δεν ξέρω αν είναι λάθος μου αυτό το πράγμα. Κύριε Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Δεν κατανόησα πλήρως αυτό που είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ακουστήκατε. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να πω το εξής. Με ακούτε? Ναι, να σας ακούμε, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Μου έχει συμβεί 2 φορές δάγκωμα σκύλου. Μάλιστα. Συγκεκριμένα στα Σπάτα και στο Πορτοράφι. Στα Σπάτα έχω κάνει και στο Δήμο αίτηση να έρθει να μαζέψει, είναι 4.000. Μάλιστα, αδέσποτα, μάλιστα. Ναι, και πρόσφατα δάγκωσε και μία άλλη γυναίκα. Δεν έχει κάνει τίποτα ο Δήμος και τα σκυλιά δεν φέρονται έξω. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να το λύσω για το σκυλί αυτό το οποίο σκοτώθηκε όπως λένε τι κλπ. Ήθελα να ρωτήσω, ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία ευθύνη που έχει αφήσει το σκύλο και γύριζε εκεί και λέει ότι ήταν αγαπητός στη γειτονιά και τα... Θα έπρεπε, έχει αυτό, κύριε Κωνσταντίνε μου, θα έπρεπε, έχετε δίκιο. Δεν είναι συνυπεύθυνος, δεν είναι υπεύθυνος να τον μαζέψουμε για αυτό που έγινε. Ναι, θα έπρεπε. Όπως και εμένα, αυτοί που με δάγκωσαν που έφυγαν λοιπόν, τα σκυλιά αυτά, δεν τις κάνανε τίποτα απολύτως. Κύριε Κωνσταντίνε, μου έχετε απόλυτο δίκιο για την ιστορία της Αράχοβας. Μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά και για την ιστορία τη δικιά σας. Ακουστήκατε δημοσίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε στο σημείο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τάσος Ζαφυράκης ακολουθεί παράθυρο στα σπορ με μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου και δικό μου αγαπημένο, το Λάκη Νικολάου. Με τον παλιό διεθνή διευθυντή Γιώργο Κασναφέρη και με άλλους προσθεκλημένους, δεν θυμάμαι τώρα όλα τα ονόματά τους. Μείνετε λοιπόν εδώ να παρακολουθήσετε την εκπομπή. Έχει πάρα πολύ επικαιρότητα αθλητική, δυστυχώς και με μια διάσταση πολύ δυσάρεστη αυτές τις τελευταίες ημέρες. Από εμάς, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας. Δευτέρα στις 10 παρα 10 εδώ στις παρεμβάσεις θα